Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ μόνος του σήμερα με τον Χατζηγεωργίου, τον Κώστα. Σήμερα θα ανοίξω γραμμές από τις 2.30 και μετά. Γιατί έχω ένα θέμα τρομερό, το γνωστό θέμα, το οποίο από χθες το απόγευμα στην ταβέρνα του Μπιρτζαμάνι, 700 μέτρα από το Καφτατζόγλιο, έτρωγε σαν το γομάρι, να πούμε, ο Παπαθανασάκης με το Σημειοφορίδη, τον μάνατζερ ενός Λάμπρου ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον πήρανε στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, γίνεται χαμό σήμερα. Μπήκα και σε αυτά τα social media, πώς τα λένε αυτά τα... Και, τανάκι του Πάοκου Ηρακλής, να γράφουν οι Παοξίδες σε κάτι site κτλ. Τέλος πάντων, υπάρχει αρκετό συνέστημα στην όλη ιστορία. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι δικαιωνόμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες στο γεγονός ότι ο κύριος Καγιόλης δεν τελείωσε. Περιμένει τα λεφτά από το Ρώσο καλά δύο μέρες για να πληρώσει. Αυτό είναι το όλο σκηνικό. Ότι ο Πάοκο Φιλές Φλαχνός, ο πονόψυχος, όπως λέγανε οι πονόψυχοι, λοιπόν, χριστουγεννιάτικα, δύο μέρες πριν βγει ο χρόνος, σώνουν τον Ηρακλή από την καταστροφή, του δίνουν αίμα, του δίνουν οξυγόνο, του δίνουν καρδιακό παλμό για να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτός είναι ο Πάοκ κύριε, ο Φιλές Φλαχνός, ο αγαπητός στη Θεσσαλονίκη, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τον συνεργάτη μου εδώ, τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να βοηθάει ένα τον άλλον. Είδατε τι έγινε το 1976. Τι έγινε το 1976, ρε Κόκκινε? Το 1976 ο Παναθηναϊκός άπεφτε και ο Ολυμπιακός ψήφισε. Άρα λοιπόν γίνεται το όνειρο του Κόκκινου πραγματικότητα μεγάλη, για να υπάρχει μια, πώς το λένε ρε παιδί μου, αδελφοσύνη σε αυτή την πόλη. Επιτέλους, ο ΠΑΟΚ ρίχνει το γάντι και στους υπολείπους και λέει ότι κύριοι, εγώ σαν ΠΑΟΚ θέλω τη Θεσσαλονίκη ενωμένη, θέλω τη Θεσσαλονίκη δυνατή, δεν θέλω να υπάρχω μόνο εγώ σε αυτή την πόλη, άσχετα αν το μια πόλη, μια ομάδα είναι σύνθημα των οπαδών μου. Και πραγματικά παίρνει ένα ποδοσφαιριστή, αυτόν τον Φλόρο τον Λάμπρου, μιλάμε για μεγάλο Φλόρο, ο οποίος δεν μπόρεσε να παίξει στον Ηρακλή και τον πήρε, λέει, ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί παοξίδες οι οποίοι λένε μας κοροϊδεύετε ασυστόλος. Περιμένουμε το εννιάρι, περιμένουμε το δεκάρι για να κάνουμε το μπαμ, να πάρουμε το κύπελο, να βγούμε δεύτεροι στο πρωτάθλημα, να διεκδικήσουμε την έξοδό μας στο Champions League, να περάσουμε μια περήφανη πρόκριση απέναντι από τη Σάλκε. Να έρθει ένα άλλο μεγάλο σωματείο στην Τούμπα, να αναθαρίσουμε, να γουστάρουμε, είτε σαν οπαδοί είτε σαν πελάτες, γιατί έχουμε αλλοιωθεί λίγο και σαν DNA εμείς οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, να πούμε. Έρχεται λοιπόν ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να πάρει το Λάμπρου, ένα παίκτη που στη θέση του έπαιζε ο Τζιόλης της γραμμής, όπως το λέμε χαρακτηριστικά τον Πασά. Έπαιζε βασικός ο Πασάς και ο Λάμπρου δεν έπαιζε βασικός. Και κάνει, όπως είπε προηγουμένως ο Γρηγοριάδης, πραγματικά αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που είπε, κάνει δώρο ο ΠΑΟΚ χριστουγεννιάτικο στον Ηρακλή τη ζωή του. Του δίνει το φιλί της ζωής. Και θέλω να μάθω, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ πώς βλέπουνε από τη μια μεριά το μεγάλο center forward που θα ερχόταν και τους φέρουν αυτό το Λεωνάρντο Ντικάπριο, να πούμε, αυτή τη φλωρούμπα, το Λάμπρου. Ένα παίκτη που δεν έπαιξε στον Ηρακλή βασικός, που είναι κακός αθλητής. Ταλέντο μεν, κακός αθλητής δε. Και ψυχικά φτερούγα, πήρανε στον ΠΑΟΚ τη φτερούγα για να σώσουνε τον Ηρακλή. Και δεν ξέρω εάν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οι Ηρακλειδείς είναι ευχαριστημένοι, ή αν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οι Ηρακλειδείς είναι οργισμένοι. Ή αν είναι ευχαριστημένοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οργισμένοι οι Ηρακλειδείς. Σίγουρα αυτός που παίρνει το δώρο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν παίρνω το δώρο, και το παίρνει το δώρο
αυτός ο οποίος είναι ο Καγιούλης, τον οποίον 7 μήνες, 6 μήνες τον κυνηγάνει ο Ηρακλήδης, αλλά τελικά παραμένει στην ομάδα. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε! Δεν τελείωσε. Περιμένει ο Καγιούλης τις διαδικασίες να μπουν τα χρήματα στους ποδοσφαιριστές, να μην μπορέσει κανείς να κάνει προσφυγή και να συνεχίσει. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή τον Ηρακλή ΠΑΟΚ Μπ. ΠΑΟΚ Μπ. Δεν το κάνει, απλά του δίνει μια βοήθεια. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να κάνει τον Ηρακλή ΠΑΟΚ Μπ. Πραγματικά, η μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ χάθηκε με μια απλή μεταγραφή και φυσικά ζήτησαν βοήθεια από τον ΠΑΟΚ ο Καγιούλης με τον Παπαθανασάκη και φυσικά πήγαινε με επαιτία ο Παπαθανασάκης και χτυπούσε το θηροτηλέφωνο του Μακεδονία Μπαλάς για να του δώσει ο φίλος του ο Σαβίδης λεφτά, αλλά δεν μπορεί να του τα δώσει έτσι τα λεφτά και η υπομορφή δώρου έγινε με τη μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή που μόνο και μόνο να ακούσετε ότι ο μάνατζερ του είναι ο Χούτος, δηλαδή πειραγμένες βαλβολίνες, καταλαβαίνετε σε τι ικθρή κατάσταση είναι η ομάδα του Ηρακλέους, αλλά και τι μεγάλη βοήθεια δίνει ο ΠΑΟΚ στο συμπολίτη του. Το όνειρο του κόκκινου λοιπόν γίνεται πραγματικότητα, αυτό το χριστιανικό ταπεραμέντο να αλληλοβοηθιόμαστε σε αυτή την πόλη και να πάψουμε να χτυπάει ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αυτή η βοήθεια όπως κάναν τότε το 1976 ο Ολυμπιακός που με την ψήφο του Ανδριανόπουλου δεν έριξε τον Παναθηναϊκό στην Β' Εθνική λόγω δωροδοκίας των αντιπάλων του. Φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, η ευχή του κόκκινου να γίνει πραγματικότητα αυτή τη φορά για την ομάδα του. Βέβαια το γουρούνι όταν μιλούσαμε εντός αέρα τις τελευταίες μέρες λέει εγώ δεν θέλω βοήθεια. Και πώς λοιπόν εσύ αναιρείς, πώς εσύ αναιρείς αυτό που έλεγες τόσα χρόνια, επειδή βοηθιέται η ομάδα σου από τον ΠΑΟΚ, επειδή φαίνεσαι εσύ μικρός, επειδή φαίνεσαι εσύ λίγος, κύριε Κόκκινε, βουβάλι. Πάρε λοιπόν τώρα τη βοήθεια, πες ένα ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ, γιατί συνεχίζεις να υπάρχεις, συνεχίζεις να ανασένεις, συνεχίζεις να ζεις. Αν δεν ήθελες, μπορούσες να πεις δεν θέλω. Όταν πέθαινε ο Ντάν Γεωργιάδης, όχι ο Αντώνης Ζή, ο Ντάν Γεωργιάδης για τους παλιούς, πήγε ο Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος, ανιδιοτελώς, χωρίς να πάρει τις κάμερες δίπλα του, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης, και είπε ό,τι νοσήλια έχεις, ό,τι εγχείρηση έχεις να κάνεις, ό,τι γιατρούς, ό,τι περίθαλψη, γιατί ο Ντάν Γεωργιάδης έκανε μια επένδυση η οποία έβαλε κάποια λεφτά. Αν δεν κάνω λάθος στην Αργεντινή και έγινε μια χούντα και χάθηκαν τα λεφτά και έμεινε απένταρος, ατύχησε. Ο Ντάν Γεωργιάδης προτίμησε να πεθάνει χωρίς τη βοήθεια του Βαρδινογιάννη, θα έπαιρνε μια παράταση σίγουρα, η περίθαλψή του θα ήταν διαφορετική. Και λέει εγώ κύριε μου, έλεγες χρησιμοποιήσει τη λέξη κύριε, εγώ κύριε δεν θέλω, εγώ κύριε δεν γουστάρω, εγώ κύριε είμαι αξιοπρεπής. Ο Ηρακλής λοιπόν φάνηκε και το αναλύσαμε εδώ στο Αθλητικό Μετρόπολης από όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, πιστεύω και όλους τους δημοσιογράφους εδώ που δουλεύουν, πήγε με την πλευρά της συμμαχίας. Η πλευρά της συμμαχίας έχει τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει τον Τσιγκουναρά, τον Μελισανίδη, που να δώσει βοήθεια. Ο Παναθηναϊκός, που να δώσει βοήθεια. Και έπεσε ο συμπολίτης. Έπεσε ο συμπολίτης. Αυτή η μεταγραφή είναι αστεία για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΞής ο οποίος έχει προσωπικότητα, απαιτήσεις, θα πρέπει να τη χλεβάσει. Θα πρέπει όμως να τη δει σαν μεταγραφή η οποία είναι ένα άλοθη για τα λεφτά που θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ στον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν βοηθάει τον Ηρακλή οικονομικά, βοηθάει τον Ηρακλή να ζήσει, βοηθάει τον Ηρακλή να επιβιώσει, να μπορέσει να σωθεί από την κατηγορία και μετά να δει τι θα κάνει. Μπορεί να τον ξαναβοηθήσει, μπορεί να του δώσει τον Κλάους δανεικό. Μπορεί να πάρει σεντερφοράρο ο ΠΑΟΚ και να δώσει τον Κλάους δανεικό, να δώσει τον Κάτσε δανεικό του χρόνου. Να δώσει, ξέρω εγώ, τον Τζιόλι δανεικό, να δώσει τον Σκόλδρα δανεικό, να γίνει ΠΑΟΚ Μπέο Ηρακλής. Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω μια καλή διάθεση. Εγώ βλέπω μια κατάσταση φιλίας. Πώς λένε, παιδί μου, ο πλούσιος φίλος πηγαίνει και λέει τι έγινε, ρε ο Μανώλης.
Έπαθε έμφραγμα ρε ο Μανώλης. Και τι έγινε. Έχει και ζάχαρο ο Μανώλης. Και το διώξαν και από τη δουλειά το Μανώλη. Και η γυναίκα του που ήταν νοσηλεύτρια, ξέρω εγώ, στο Ιπποκράτιο, τη διώξαν και αυτή. Την κάνανε από 1000 ευρώ το μισθό, 550 ευρώ την νοσηλεύτρια. Και έχει και δάνειο ο Μανώλης. Πάει ο καλός ο φίλος και λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, να βρούμε μια δουλειά τη γυναίκα. Να την πάμε, ξέρω εγώ, να πάρει 800 ευρώ, 900 ευρώ, κάπου καλύτερα. Την πάμε στον Κιανό Σταυρό. Να την πάμε, ξέρω εγώ, στον Κιανό Σταυρό, κάνει ένα πλήρωτο 6 μήνες τέλος πάντων. Του έχει διώξει πιστόλι ο Λιακουνάκος. Τέλος πάντων, τυχαίο το παράδειγμα, στον Άγιο Λουκά, α πούμε, που είναι στον Κατσάρκα. Την πάμε στον Κατσάρκα. Για το Μανώλη τι να κάνουμε. Ο Μανώλης μετά το έμφραγμα έχει και ζάχαρο, ξέρω εγώ, έχει και λίγο πίεση, είναι και 55 χρονών, ποιο θα τον πάρει στη δουλειά. Να τον βάλουμε κάπου να σηκώνει ένα παιδί μου το τηλέφωνο. Να τον κάνουμε να παίρνει και αυτός ένα 700, 600-500 και 800 οι άλλοι 1300. Να είναι αξιοπρεπής. Να ζήσει οικογένεια. Φώτα, νερά, τηλέφωνα. Έμφυα, κόλπα, αμάξι, χάλασε. Ξέρω εγώ. Μεζά τότε. Αυτό να φτιάξει τον κινητήρα το ένα τ' άλλο. Καλοί άνθρωποι στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω βέβαια αν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ή οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι πελάτες δηλαδή. Δηλαδή οι πελάτες ή οι οπαδοί πώς βλέπουν μεταγραφική περίοδο να μιλάμε για τη νέα Τούμπα, να μιλάμε για τον Μπούγκουρα, να μιλάμε για το Κάκο, να μιλάμε για το Κάτσε που θα τον έπαιρνε η Φιωρεντίνα, θα τον έπαιρνε η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ίντερ κτλ. Δεν τον πήρε κανένας και γύρισε πίσω. Να πούμε για τον Χατζη Ισαΐα κτλ. Περιμένει ο φουκαράς ο λαός του ΠΑΟΚ, φουκαράς. Όποιος απαιτητικός, όποιος φιλόδοξος οπαδός ή φίλος του ΠΑΟΚ, να δει ρε παιδί μου ότι έστω αυτό τον Αρσαριφάντ θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ και δεν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Παρά τα αυτά, παίρνουν αυτό το φλόρο το Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο οποίος να πούμε είναι για 30 λεπτά, έχει καλά στοιχεία τεχνικής κατάρτισης, αλλά είναι φτερούγα στην ψυχή, φτερούγα και στο σώμα. Δηλαδή είναι ένας ταλαντούχος φλόρος. Τον παίρνουν τον φλόρο, ο οποίος ήταν αναπληρωματικός του Πασά, ο οποίος Πασάς είναι πιο αργός από τον Τζιόλι και έπαιζε στη γραμμή ο Πασάς και δεν έπαιζε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δηλαδή πήρε ο Χούτος τον παίκτη του, τον έφερε στον Ηρακλή, του Περόνε, του Λεωζίνιο, του Μοντέιρο και δεν έπαιξε βασικός 5 μήνες, είναι πάγκο, μεταξύ πάγκου και δεκαλέπτου, φτερούγα και παίρνει ο ΠΑΟΚ τη φτερούγα τη στιγμή που ο λαός του ΠΑΟΚ ή ο πελάτης του ΠΑΟΚ περιμένει να δει ποιο φορ θα πάρει η ομάδα, που θα δώσει δανεικό τον Μπίζεσβαρ, τον Πυροκυλιά με τις καμπύλες και να πάρει και το δεκάρι. Αυτό περίμενε ο λαός του ΠΑΟΚ και ξυπνάει το πρωί ο λαός του ΠΑΟΚ και βλέπει στο πρωτοσέλιδο ότι γυρνάει ο Τζαβέλας. Και γυρνάει ο Τζαβέλας μετά από 3 νίκες του ΠΑΟΚ που δεν έχει φάει ο ΠΑΟΚ γκολ. Και δεν κάνει γκέλ, γιατί άλλο είναι να γυρίσει ο Τζαβέλας με τον ΠΑΟΚ να έχει μια ήττα, μια ισοπαλία και μια δύσκολη νίκη και να φάει 4-5 γκολ. Και αλλιώς είναι να γυρίσεις πίσω τον Τζαβέλα και ο ΠΑΟΚ να έχει από νίκη σε νίκη και μια ήττα με ένα σούτ από 200 μέτρα. Με τον Παναθηναϊκό εννοώ. Δεν ξέρω πώς το λαμβάνετε το όλο σκηνικό, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Οι Ηρακλειδείς φυσικά και είναι ευχαριστημένοι και φυσικά δεν μιλάνε. Εφόσον δεν μπόρεσαν 6 μήνες να διώξουν τον Καγιούλη, φυσικά ακολουθούν την πολιτική Καγιούλη. Τώρα, αν υπάρχει κανένας εκεί πέρα που ήθελε να πάρει γραφεία τύπου, αλλά δεν του τα δώσανε και πήγε και κάνει ράδια δεξιά και αριστερά και γλύφη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν το ξέρω. Τώρα, πάμε λίγο στους χορηγούς, λίγο γιατί τους αφήκαμε. Αν είσαι άνεργος πτυχιούχος ΑΕΙΤΕΙ, είσαι άνεργος χωρίς πτυχίο, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Το ΕΣΠΑ, όχι ΒΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100% του επιχειρηματικού σου σχεδιασμού. Αν έχεις μια μικρή επιχείρηση και θέλεις μηχανήματα, εξοπλισμό κτλ., το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί με 50%. Αν γνωρίζεις ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει επιδοτήσεις ως και 55% για πολλούς τομείς της οικονομίας, το γνωρίζεις? Αν όχι, ενημερώσου, είναι ευκαιρία ζωής, οι προθεσμίες λήγουν πολύ σύντομα. Στείλε SMS στο 54344 γράφοντας α02 κενό ΕΣΠΑ, το ονοματεπώνυμό σου και σύντομα ο δικός μας άνθρωπος θα επικοινωνήσει. 5-10-0-80 για τις τελευταίες κρατήσεις σήμερα στο Μήλο. Γίνανε τα μοντάζ, γίνανε χθες μια πολύ ωραία πρόβα μεταξύ Ασλαμά Ραπτόπουλου
και το παιχνίδι με το κοινό. Το κοινό δεν θα μένει αμέτωχο στο σοου. Δεν θα είναι ένα αποστηρωμένο σοου το οποίο το κοινό δεν θα μετράει. Θα παίξει μπάλα το κοινό σήμερα. Έχουμε αρκετές κρατήσεις, πάρα πολλές. Σχεδόν κάναμε sold out. Οι τελευταίες στο 5-10-0-80 μπορείτε τώρα να πάρετε και να κλείσετε θέση για τις 9 και 4 το βράδυ. 9 και 5 ανοίγουν οι πόρτες. Κατά τις 10 παρά ξεκινάει όλο το πατυρντί, όλη η φασαρία. Πιστεύω να σας αρέσει. Είναι ένα ψιλοεορταστικό, θα το έλεγα, των ημερών. Χαρούμενο, πικάντικο και όχι χυδαίο. Τι σημαίνει όχι χυδαίο? Σημαίνει ότι δεν θα έχει βομολογίες και ύβρις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν θέλει κάποιος να πάρει και το παιδί του 12 χρονών, 13, 14, δεν θα υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρόστιχο, κάτι το οποίο θα είναι υβριστικό, κάτι το οποίο θα είναι κολάσιμο, μηνύσιμο κτλ. Θα είναι πικάντικο. Θα είναι πικάντικο και νομίζω ότι το πικάντικο είναι ωραιότερο από το χυδαίο. Τολμώ να πω. Τολμώ να πω ότι το πικάντικο είναι πολύ ωραιότερο από το χυδαίο. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κυλήσει το όλο σκηνικό. Το Ιπποκράτιο εφημερεύει σήμερα. Λοιπόν, και η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτή και το βράδυ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν. Εγώ πρέπει να είμαι οργανωμένος και να σας τα λέω όλα. Τα καλύτερα λουκάνικα στον κόσμο είναι τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη. Πού είναι αυτό? Στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Είναι προέκταση της Όλγας, πηγαίνοντας για το Δημαρχείο. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, και είναι ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα Τζουμαγιάς, πάμε στον Παναγιωτάκη, τα παραγγέλνουμε. Τα βάζουμε στο πόρτ μπαγκάζ, τα ψήνουμε, πάμε στα χωριά μας. Δεν θα βρούμε καλύτερα στο χωριό λουκάνικα. Τα γνωρίζετε αυτά τα λουκάνικα. Όσοι δεν τα ξέρετε, θα σα συστήνω ανεπιφύλακτα, που λέει και ο Γρηγόρης Κόκκινος. Λουκάνικα Τζουμαγιάς, Παναγιωτάκης, Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση των Ευζώνων. Δεν είναι λουκάνικα αυτά. Αυτά είναι μύθος. Αυτά είναι ποίηματα του Ελίτη. Αυτά είναι ποίηματα πραγματικά γραμμένα με πένα μεγάλου ποιητή. Επίσης να πούμε, και τελειώνουμε με τους χορηγούς, ότι αν πεινάς, είσαι μόνος, σε παράτησαν, τις γιορτές δεν μαγειρεύεις, δεν πας εστιατόρια, θες να φας κάτι πρόχειρο κτλ. Γίνεται γι' αυτό. Σε καλωσορίζουμε σε ένα υπέροχο κόσμο, στον κόσμο του deliveras.gr. Είναι το ελληνικό online delivery, μόνο στο deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές. Και όταν πεινάς φυσικά δεν κάνεις χρόνο, εγώ πεινάω τώρα, στο deliveras.gr θα παραγγείλω. Και όχι μόνο δεν χάνω το χρόνο μου, δεν χάνω ποτέ και τις αποκλειστικές προσφορές. Πήγε μεσημέρι, πείνασες, πρωτότυπο. Σκέφτεσαι τι θα κατεβάσεις για μεσημεριανό σήμερα? Κατέβασε καλύτερα το mobile app του deliveras.gr στο κινητό σου. Λοιπόν, με μια παραγγελία παίρνεις ό,τι γουστάρεις και σου βγάζει και απευθείας τις προσφορές. Δεν χρειάζεται να είσαι αρσούμπαλο σαν και εμένα με το πληκτρολόγιο να πατήσεις και να μπερδευτείς και να μπεις σε άλλες σελίδες κτλ. Μπαμ, σου βγάζει και τις προσφορές. 9.55 και ενώ μήνυμα το 54.340. Ρωτάω τους παοξίδες, γουστάρετε που είστε υπονόψυχοι της πόλης? Γουστάρετε που σώνετε τον Ηρακλή? Θα ανοίξω γραμμές. Μόλις τελειώσω το διάλειμμα θα ανοίξω γραμμές. Γουστάρετε που σώνετε τον Ηρακλή? Γουστάρετε που γίνεστε οι ευεργέτες του Ηρακλή? Θυμηθείτε τι έχετε τραβήξει από τη θύρα 10. Τι βρισχές, τι κατηγόριες, τι μπούκες μπροστά στην Αγίου Δημητρίου, τι φασαρίες, τι μάχες. Προσέξτε τι θα απαντήσετε. Γουστάρετε που ο Ιβάν Σαββίδης δεν έφερε ακόμα center for στον ΠΑΟΚ? Δεν έφερε δεκάρι στον ΠΑΟΚ για το καλοκαίρι, δεν γράφουμε τίποτα. Ο Ασαριφάν χάνεται, πάει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο ατζέντης του θέλει να πούμε να πάρει περισσότερα φράγκα. Και ακούτε ότι ο Λάμπρου, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, η ρεζέρβα του Πασά στον Ηρακλή, έρχεται στον ΠΑΟΚ. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Οι Ηρακλειδείς φυσικά γουστάρετε. Δεν νομίζω ότι στην εντατική έχετε περισσότερες πιθανότητες να μιλήσετε και να πείτε δεν θέλω τη βοήθεια. Δεν νομίζω να υπάρχει Ηρακλειδείς. Τι λες εσύ, Χολύπτη? Υπάρχει Ηρακλειδέας που να πει δεν θέλω? Βλέπουμε καμιά διαμαρτυρία, κλείσανε κανένα δρόμο, πήγανε στην ταβέρνα του. Του Βιρτζαμάνι εκεί, στην Ψαρού, εκεί που ήταν χθες ο Παπαθανασάκης και πλήρωσε, λέει, ο Χούτος το λογαριασμό. Το ξέρεις αυτό? Πήρα τον Βιρτζαμάνι εγώ τηλέφωνο χθες το βράδυ. Κοιμόταν ο Βιρτζαμάνις.
Λέω, τι κάνεις ρε Θωμά? Να, λέει, τώρα στο κρεβάτι είμαι, ποιος είναι ο Ραπτόπουλος? Λέω, τι έγινε, Κώστα? Έμαθα, λέω, στην Ψαρού, λέω, ήρθανε, λέω, και φάγανε ο Βιτζαμάνης, λέω, ο Παπαθανασάκης, λέω, με τον Χούτο, λέω, και τον Σημεοφορίδη το Λάκη, λέω. Ένα πράγμα θέλω να μου πεις, τίποτα άλλο δεν θα μου πεις. Ποιος πλήρωσε το λογαριασμό? Βάλαμε στοίχημα ότι σίγουρα δεν πλήρωσε ο Παπαθανασάκης. Ποιος πλήρωσε? Ο Χούτος, μου λέει. Πλήρωσε ο Χούτος το λογαριασμό. Ρε φουκαριάρα Θεσσαλονίκη. Πλήρωσε ο Χούτος το λογαριασμό. Διάλειμμα. Και όποιος θέλει να πει τη γνώμη του, το συνέστημά του, αν του άρεσε αυτή η κίνηση, ιδιαίτερα οι παοξίδες που περιμένουν το 9 και το 10, εδώ είμαστε εμείς το 90-90-90 μέχρι τις 4. Φεύγω μετά, τα κλείνω όλα και ετοιμάζομαι με Μάριο Ασλαμά, με Κώστα από Μοντάζ, με περούκες, μπουστάκια και ιστορίες. Να πάμε Μήλο, να κάνουμε την προθέρμασή μας. 9 και 5 και 10 ανοίγουν οι πόρτες. Σας περιμένουμε. 5-10-081. Όσοι τώρα θέλετε να κάνετε κράτηση, οι τελευταίες κρατήσεις. Πάνε γραμμές, πάνε διάλειμμα. Και πώς βλέπουνε οι παοξίδες, θέλω περισσότερο. Οι Ηρακλήδες ξέρω ότι γουστάρουνε. Εντάξει, βοήθεια καλή είναι. Παοξίδες θέλω να μάθω. Τι έγινε? Ο Σέντερφορ τι είναι? Ήρθε ο Λάμπρου είναι? Άντε, μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη. Και τελευταίο σταθμός, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου σε ένα μουσικό υπερθέαμα. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Μαζί της ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Εύη Σιαμαντά και δεκαμελής ομάδα χορευτών. Μια μουσική υπερπαραγωγή για τον εορτασμό των 20 χρονών Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου. Από 23 Δεκεμβρίου και μόνο για 11 παραστάσεις. Τιμή από 15 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο Viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Σκέψου μια στιγμή. Σε ποιον θα εμπιστευόσουν το κινητό σου εκτός από τον εαυτό σου? Όταν πας το κινητό σου για επισκευή, τα προσωπικά σου δεδομένα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο ανοιχτός χώρος επισκευής στον iRepair αλλάζει τους κανόνες. Οι επισκευές γίνονται μπροστά στα μάτια σου. Ούτε κλειστές πόρτες, ούτε κρυφά δωμάτια, ούτε άγχος. iRepair. Επισκευές, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το κινητό σου. 18 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. www.irepair.gr. iRepair στη Θεσσαλονίκη, Ερμού 59. Τηλέφωνο 222-806. Αγαπημένα Άγιε Βασίλη, να σου πω κάτι. Φέτος δεν θέλω δώρο. Θέλω μόνο το μεγάλο μου αδελφό, τη γιαγιά και τον παππού να φάμε γαλοπούλα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα που μου αρέσουν πολύ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα όλοι αυτοί σας άκουσαν, αλλά ξέρω ότι εσύ σίγουρα θα τα καταφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Φέτος η Δίκο Σκόλα κάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε 3.000 οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Γιατί φέτος τα Χριστούγεννα μοιραζόμαστε ό,τι πιο σημαντικό, την αγάπη. Βίκο Σκόλα, δίψα για αγάπη. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλις. Τέρμα το μεϊμάλις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρις. Και ο μεϊμάρις μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρις, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρις. Εντάξει.
έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πε μου, ρε Δημήτρη, εσύ που την ψάχνει, που θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς, και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, και όλες οι μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και το Σάββατο. Ωραίες οι γιορτές, αλλά πολύ κουραστικές, βρε παιδί μου. Να φτιάξεις μελομακάρονα, τσουρέκια, κουραμπιέδες, βασιλόπιτα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιο ξεκούραστος και πιο λαχταριστός. Να τα πάρεις όλα από το Πετιμέζι. Και από τη μέση. Και τη γλύκα. Αρτοζαχαροπλαστεία Πετιμέζι. Με την πιο νόστιμη σοκολατόπιτα στην πόλη και χίλιες δυο άλλες γιορτινές λιχουδιές. Στη Νεάπολη, στην Ηλιούπολη και τώρα στην Καλαμαριά. Στην Εθνική Αντιστάσεως 45. Γιατί οι γιορτές είναι ωραίες. Είναι Πετιμέζι. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-6866-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Στην τελετή. Στη δεξίωση. Λάμψη παντού. Πυροτεχ. Πυροτεχνήματα. Χαρίστε μαγεία στις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής σας. Εισαγωγές, καταστήματα πώλησης σε όλη την Ελλάδα από την Πυροτεχ Ελλάς. Χαραβόπουλος Ιωάννης. Πυροτεχ. Στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά 259, έναντι γυροκομείου Αγίου Παντελήμονος. Τηλέφωνο 2310-698514. Πυροτεχ. Εκδηλώσεις που μένουν αξέχαστες. Πυροτεχνήματα Πυροτεκ. Τώρα με ειδικές τιμές για συλλόγους και σωματεία. Να μαζευτούμε 2-3 φιλαράκια πρωτοχρονιάτικα. Κατάλαβα, 25-30. Να βγάλουμε 1-2 μεζεδάκια. Καμιά δεκαριά πιατέλες. Να πούμε κανένα τραγουδάκι. Ωχ, να κλείσω κομμανία. Να πιούμε κανένα ποτηράκι. Ξέρω. Καμιά κατοστήμα λαματινές. Πες τα πράγματα με το όνομα τους. Πιέστο απλά με ρετσίνα μαλαματίνα. Την αυθεντική γεύση για όλη την παρέα. Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μην βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Άκου μπούστερ. Χρονιά μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρούγο Γούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά. Μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Τι έγινε ρε νέο Παοξίδες, τσιμουδιά δεν βγάζετε, ε? Πού είναι εκείνα τα χρόνια, θα πήγατε κάνα μεγαλομέτωχο σαν το Σαββίδι, πλούσιο. Και αντί να σας έβαινε κάνα σέντερφορ και κάνα δεκάρι, να σας έβαινε εκείνη την, τον πίζερο με την κοιλιά. Και αντί να περιμένετε Ιανουάριο να έρθουν επεκταράδες, να χτυπήσετε το κύπελο, έστω ξέρω εγώ, αυτό τον Ολυμπιακό, τον πεθαμένο, με τον Μποτία και τον Τακώστα, σας πήρα τον Λάμπρου. Σας πήρε τον Λάμπρου, και αντί να πείτε το Σαββίδι, Ελλάδα, ρε κοντό, ε κοντό, μας δουλεύεις. Λέτε ότι ο Ηρακλής είναι η γκόμενά σας. Δηλαδή επιβεβαιώνεται το ότι πρωτιά στην πόλη. Α, πράτη στην πόλη, πράτα στην πόλη, ρε. Α, πράτα στην πόλη, πράτα στην πόλη, σε ρε. Και ο Μποτία με τον Τακώστα σε έχουν 15 βαθμούς στο κεφάλι, βρε. Ο Ντακώστα, ο Μποτία και ο Ρέτσος, βρε. Και ο Αλβανός, ο Καπίνος, βρε. Και παίρνει τον Λάμπρου, λέει, για να σώσει τον άλλο τον Καρασγέρη. Το χειρότερο παράγοντα πέρασε από τον Ηρακλή. Μόνο από τα μούτρα του. Αν δεις τη μούρη του, πώς το λένε, του Παπαθανασάκη. Ούτε βοηθός προπονητού πυγμάχου κατωτέρας κατηγορίας, ρε. Μούτρα είναι αυτά, ρε, για να διοικήσουν ομάδα. Και ο άλλος ο Καγιούλης, α, η μούμια του Φαραώ εκείνη η μούρη, άλλη μούρη εκείνη. Πάει να ζητήσει από τον ΠΑΟΚ να τον σώσει. Δεν μπόρεσε ο άχρηστος, τουλάχιστον επικοινωνιακά, να πάρει δύο παίκτες από τον Ολυμπιακό, να δώσει το Λάμπρου στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, κάπου αλλού. Ο άχρηστος, επικοινωνιακά ο Ηρακλής, πέθανε σήμερα. Πέθανε. Εγώ σε έσωσα, ρε. Αλλά και οι Παοξίδες, άλλοι νεοπαοξίδες. Βαρβολίνες στο μυαλό. Αντί να πιάσω το Σαββίδι για τον Ελλάδο ρε κοντό. Ελλάδο ρε κοντό με δουλεύεις. Αντί να με πάρεις σέντερφορ με εκεί με τον Κλάους με το απλανές βλέμμα βρε. Και με τον Μπίζες βρε εκείνο το μόνιμο θαμόνα του Γιώτη βρε. Πας και μου παίρνεις το Λάμπρου και σώνεις τον Ηρακλή βρε. Ε βρε. Λέει ο 450 ο Βλάκας ο Σαββίδης αντί να του δώσει μια σμπροξιά τον Ηρακλή να πέσει στον κρεμνό. Πάει και μου παίρνει τον Λάμπρου, σιγά τον παίχτη. Μα δεν πήρε τον παίχτη η Λάμπρου. Σόρι τον Ηρακλή. Καλημέρα κύριε. Ναι. Ναι. Γεια σου ρε Ράπ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ο ΠΑΟΚ είναι ο απεινιδωτής του Ηρακλή, τέλος. Ο μεγαλόψυχος και πονόψυχος Ιβάν Σαββίδης. Σόρι τον Ηρακλή. Ναι. Ευρικτικά, έτσι. 300 χιλιάρια το διανοείσαι. Μπορείς να το διανοηθείς. Εγώ τον Λάμπρου. Όχι, στην επανομή δεν τον έπαιρνα εξτρεμ. Θα πήγαινε στη Μηχανιώνα και θα φωνάζει «Παπά, με βρίζουν αυτοί, παπά!» Είναι αυτό, ρε. Το βρήκατε αυτό το Λεωνάρντο Ντικάπριο, ρε. Το φέρατε στον Ηρακλή. Ρεζέρβα του Πασάκη τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, ρε. Τα αγκάρια. Άκουσε λίγο. Ναι. 300 χιλιάρικα. Ναι. Ο Σαββίδης. Ναι. Πονόψιος. Ναι. Παιδιά, άμα θέλει κανένα λεφτά σου, Μακεδονία Παλάς. Κάνα καλό παιχτάκι από τη β' κατηγορία, μα έχει. Μπορεί να περάσει. Κάτι θα γίνει. Αλλά δεν ξέρω τώρα αυτά τα λεφτά να τα πάρει ο Ηρακλής ο Παπαθανασάκης. Α, κοίταξε να δεις. Και ο Σαλπικίδης θυσιάστηκε για να πληρωθεί ο Ζαγοράκης και οι υπόλοιποι. Και ο Γούμενος, τον οποίο στηρίζαν εδώ κάτι παλιοί διευθυντάδες, τα τρώγε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Κατάχρησης. Οπότε ναι. Δηλαδή στην ουσία δεν σώνει ο Ηρακλής. Δεν ξέρω. Την κίνηση πάντως, ο Ιπαοκάρα την έκανε. Την κίνηση Ιπαοκάρα την έκανε. Πώς θα γίνει. Ο Ιβάν πουλάει τρέλα στον Ηρακλή. Έτσι, τους πουλάει τρέλα. Εγώ ναι, στον Παοξί δεν πουλάει τρέλα που αντί να το φέρει καλά παιχταρά, κάνει το φιλές πλάκνο. Κάτσε, δεν τελείωσε το. Τι κάτσε και. Α, περιμένεις εσύ τώρα. Κοίταξε, εντάξει, ναι, ναι. Δεν περιμένω, έχουμε ακόμα. Πουλάει τρέλα, εγώ δεν θα είναι 300 χιλιάρικα για τον Λάμπρου. Είναι δυνατόν. Το καλύτερο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ το έκανε χθες ο Γιώργος Μάτζιος, ο οποίος μπήκε στις τελευταίες σελίδες. Είναι μια ομάδα για χαλίλι, για λελέλι, πώς τη λένε, η οποία πτωχεύει. Και την πέση λέει ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα για παίκτες. Εκείνο είναι το ρεπορτάζ για μένα. Του Μάτζιου. Σ' αφήνω, για χαρά. Το έσωσε πέρσι ο Ιβάν, το σώζει και φέτος το παράρτημα. Το Λεωνάρντο Παέ Βέρια ανεβάζω λέει και το άλλο παράρτημα στη μια. Στην Αλφα μια ομάδα, μια πόλη, δύο παραρτήματα. Καλή χρονιά. Μια ομάδα, μια πόλη, δύο παραρτήματα. Καλώς, 183. Λάμπρους για μπάρις πακέτο στην ΠΑΟΚΑΡΑ, ο 029. Λοιπόν, ο άλλος λέει. Ναι, καλά, βέβαια, σωστό. Κεφαλιά ψαράκι, 768. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Αγαπητό που είναι χρόνια πολλά. Καλώς την Πασοκάρα.
Χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και εσύ τον Ανδρέα να θυμάσαι, να ζεις και να τον θυμάσαι. Α, το θυμάμαι. Γιατί να το ξεχάσεις. Γιατί να το ξεχάσεις. Χάρηκα για τη μεταγραφή. Λάμπρου λέγεται αυτό. Λάμπρου, ναι, ναι, ναι. Είναι ναι, για κάνα οικομόδας είναι αυτός. Για μπάλα δεν είναι. Τόπο στο Κωνσταντάρα. Ναι. Α, καλά. Καλά θα πρέπει. Ήταν φέτο ευκαιρία αυτό το ψόφιο Ολυμπιακό να τον τσακίσουμε. Τώρα με τον Λάμπρου μπορεί να τον φτάσετε. Ποιο Λάμπρου, ναι. με Λάμπρου δεν γίνεται δουλειά. Ναι. Θέλει 9, 10 και 5 οπωσδήποτε έμπειρους και από το καλό ράφι, αν θέλει να γίνει πάω κομμάτι. Θες ράφι γίνει. Καλό, ε. Ναι. Δεν παρμολέψουμε τον Λάμπρου τώρα. Θες και ράφι. Αυτό πού θα το βάλει να παίξει. Που θα το βάλει να παίξει ναι. Με τον Τζαβέλα στις προπονήσεις. Θα βγαίνουν για γκόμενες και δυο κούκλοι είναι. Ωα, χαμός θα γίνεται. Α, εντάξει. Τελικά με τον Τζαβέλα τώρα τι θα γίνει, για πες μου. Τι θα γίνει ρε φίλε με τον Τζαβέλα. Θα παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ, τι. Δες θα μείνει. Γιατί να μην μείνει. Όχι, ας μείνει. Για μένα να μείνει. Γιατί έχει καλύτερο μπακ από τον Τζαβέλα. Δύο χρόνια τον βγάζεις MVP. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Για μένα θα παίξει μπάλα τώρα. Εντάξει, έκανε και αυτό στα λάθη του. Εντάξει, τώρα μετάγγεσαι και ο Ήβης αυτά που είπε. Εντάξει. Μετάγγεσαι. Πάει τελείως. Συγχωρέθηκε. Πάει τελείως. Νερό και αλάτι να γίνουν όπως θέλει. Σουμί και αλάτι και άσπρα πουλιά. Γαλάζια μάτρα, μάτια μαύρα μαλλιά. Ναι. Πού τον έχει τον άλλο. Α, είναι πολύ κουρασμένος ο Γρηγόρης. Έχει έπαθει υπερκόπωση από την πολύτη δουλειά. Κάθε μέρα 2-4 εδώ κάθε μέρα τι. Βάζε και 3 ώρες το Σάββατο ψυζουζουζ. Βέβαια. Εντάξει. Άστο να ξεκουραστεί να πάρει λίγο αέρα το πνευμόνι του. Χαρχούρ, χαρχούρ κάθε μέρα. Χαρχούρ, χαρχούρ. Έτσι. Λοιπόν, κλείσε. Φιλές Φλαχνή. Καλοί άνθρωποι. Χρυσοί άνθρωποι. Φιλές Φλαχνή. Πονόψυχοι. Καλημέρα. Έλα, χρυσέ άνθρωπε. Χρυσέ άνθρωπε. Πονόψυχος. Ο Πάο. Ο Λάμπρου είναι από τον Αλφα, έκανε εκπομπή με το Δήμο Βερίκιο. Ποιο έκανε, λέει? Εκπομπή με το Δήμο Βερίκιο, στον Αλφα, ο Λάμπρου. Που έλεγε ναι, ρε, έρχομαι, ας πούμε. Δεν ξέρω. Το Λάμπρου, στον Αλφα, να με το Δήμο Βερίκιο να. Ένα ξανθός δεν είναι. Ένα ομορφόπεδο, ξανθός, ναι. Ναι, με το Δήμο Βερίκιο να πούμε. Έρχομαι, έλεγε ναι, ρε, ξέρω εγώ, έρχομαι. Την τηλεόραση. Τι λέει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εσύ πήρες να μου πεις, εγώ τα βλέπω πολύ όμορφα, πολύ χριστιανικά, πολύ βοήθεια μαζί με τους άστεγους, τους άπορους, με όλη αυτή την κατάσταση. Να και μια καλή πράξη. Δήλωση. Τι θέλει ο ΠΑΟΚ και πάει στα ιδρύματα και δίνει δώρα σε παιδιά δεξιά και αριστερά. Έσωσε ολόκληρο η Ηρακλή τώρα. Τι λες τώρα. Μεγάλη πόλη. Έχω ακούσει τώρα για το event που κάνεις με τον Ασλαμά, μια εκπληκτική δήλωση από το διευθυντή του Ασλαμά, ότι αν λέει ήμουν ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Ή αν έπιανα το Τζόκερ, η πρώτη μεταγραφή που θα έκανα, ας πούμε, θα ήταν ο Ράπλε, γιατί είναι ο κορυφαίος της Θεσσαλονίκης, το νούμερο ένα, να πούμε. Ο Γιώργος το είπε. Ναι, το άκουσα με τα αυτιά μου, δηλαδή, και το είχε πει και βράδυ κιόλας, που έκανε ίδια ώρα με σένα. Ναι, ναι, λέει, έχουμε αλληλοεκτίμηση, έχουμε μια αντιπαλότητα ωραία με τον Γιώργο, ναι, πολύ ωραία. Σε παραδείγμα, δηλαδή, ότι είσαι το νούμερο ένα, να πούμε, ο κορυφαίος και της Θεσσαλονίκης, έτσι είπε. Αν μιλώ, διοκτήτης έπιανα το Τζόκερ, η πρώτη μεταγραφή που θα έκανα, θα ήταν, λέω, ως ας το παίξει, τι να κάνουμε. Πήρα στον Εύωσμο. Ένα σουπεράστιο. Πάντως να πούμε, έχεις μια κλίση όπως ο Καλυβάτης, ας πούμε, στο καλλιτεχνικό. Τι να κάνουμε αφού μέχρι εκεί φτάνει η δημοσιογραφία, δεν. Να το κάνουμε λίγο πικάντικο να το κάνουμε, ναι. Κύριε Καγιούλη! Και τον Γκράντα να πούμε, τον οποίο τον μιμήσει πολύ καλά. Τον Γκράντα τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος. Ναι. Θα τον κάνω το βράδυ, θα τον κάνω τον Αναστόπουλο. Έχουμε όπως είπες πρόωρο τελικό με τον Ολυμπιακό να πούμε. Ναι. Θα γίνει μάχη. Θα γίνει. Τώρα που θα πάρει και το Μαραγκό από τη Βέρεια Στόπερ, παίζει και εξάρι ο Μαραγκός. Εντάξει. Ο Μαραγκός αφού λέει μάλωσε με τον Καρυπίδη και δεν έρχεται. Μάλωσε με τον Καρυπίδη γιατί σου λέει παίζει που παίζει με μέσον ο Χαροντάκης. Εντάξει. Παίζουμε με 10 παίκτες, παίζουμε και με τον παππού το Χαροντάκι να πούμε που έχει τον εγγονό, εντάξει. Να πληρωθούμε όμως λέει, και θα παίζει ο Χαροντάκης και δεν θα πληρωνόμαστε. Και εκεί έγινε η φασαρία.
Και τον είπε τον άλλο τον Γράφα να πούμε και μάλωσε με τον Γράφα. Και θα έρθει στον Άρη. Έτσι έμαθα εγώ, έτσι με είπανε. Πάντως πιστεύεις ότι έχει κάνει δυνατές συνεργασίες σου ο Γαρυπίδης, δηλαδή με τον Ηρακλή τον Νύχταρη, με τον Κακέτση, με ανθρώπους συνήκτες και τα λοιπά για το παρασκήνιο. Δεν έχει κάνει τις δυνατές συνεργασίες. Τον Γαρυπίδη, ο Γαρυπίδης. Και έρθει και ο Ράμος που είναι Ελληνοαμερικάνος, με αλυσίδα φραγκάτος. Ο Γαρυπίδης, ρε φίλε, είναι τυχοδιώκτης. Εκεί που είναι στα κάτω του, ξαφνικά μπορεί να σου φέρει ένα τύπο και να γίνει γαμός. Δεν ξέρω. Εγώ αυτούς τους τύπους είναι απρόβλεπτοι. Εκεί που δεν έχει να πληρώσει τους παίκτες, ξέρω εγώ, ένα μήνα, μπορεί να βρει σε ένα μήνα, δεν ξέρεις με αυτούς. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Αλλά στα πάνω τους, στα κάτω τους, δεν μπορεί να τους πιάσεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Τώρα, άμα το βγάλει τον Άρη Αλφα Εθνική, θα ορμήξουν οι Αργιανοί να τον πάρουν τζάμπα τον Άρη, τον κάνουν πόλεμο. Το έργο το ξέρουμε. Εντάξει. Θα δούμε εδώ. Πάντως, εκεί θα δεις το DNA του Αργιανού ότι δεν άλλαξε. Ότι το Μπολντόκ, το δόντι του μπορεί να έπεσε από τη ζάχαρη την πολύ, αλλά μπορεί να βάλει μασέλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πώς θα λες έτσι γιατρικά, είσαι και γιατρός είναι της άλλης. Ναι. Θα έρθεις το βράδυ. Πολύ. Εντάξει, να έρθουμε, δεν πιστεύω να πούμε να γίνουμε μανούρες. Έλα ρε, τι μανούρες να γίνουν. Ψύχρεμα θα είναι τα πράγματα. Φυσικά. Ο Ασλαμάς. Χάθηκε εδώ και χρόνια ένας φίλος σου, Γιώργος, που ζητάς ο Παοξής. Τι έγινε αυτός, ας πούμε, τα καλά βέβαια. Ναι, δυνατός. Έγινε με τη Χρυσή Αυγή. Πήγε να πολιτευτεί με τη Χρυσή Αυγή. Δεν βγαίνει, έτσι χρόνια έχει να βγει. Δάγκωσε έναν παράνομο bookmaker και τον ψάχνει εδώ. Γι' αυτό έμαθα, έβγε. Γιατί θα ξέρω κόκκινος αυτά. Αυτά θα στα πει ο κόκκινος με τον γλαφυρό του τρόπο. Δάσε καλά, για χαρά. Επόμενη γραμμή. Βέβαια. Δάγκωσε ένα bookmaker. Ένα παράνομο. Όχι, θα τον χάριζε. Βέβαια. Καλημέρα. Κώστα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με το Λάμπο θέλω να σχολιάσω και κανένα δύο πράγματα ακόμα. Ναι φίλε. Το 2001, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, το 2001 όταν ο Μπατατούδης και ο ΠΑΟΚ είχαν οικονομικά προβλήματα, ήταν και η τελευταία χρονιά του Μπάτμαν αν θυμάσαι τότε. Ναι. Θυμάσαι ποιος έσωσε τότε τον ΠΑΟΚ από την οικονομική καταστροφή που ήταν παρόμοια με το Ηρακλή. Παναθηναϊκός. Όχι. Ο Κόκαλης, Στέλιος Βενετίδης, ένα 200. Α, συγγνώμη. Πιο μετά ήταν ο. Με τα Μόλ, το πιο μετά. Με συγχωρείς, ναι. Τον έσωσε ο Κόκαλης. Μα ήταν φίλος Ολυμπιακός τότε. Το θυμάσαι το ποσό, ένα 200 είχε εδώ. Βέβαια, ναι. Αριστερό μπακ. Ναι. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης ο Βενετίδης, αλλά ένα 200 ποτέ δεν έκανε. Δεν ήταν για να. Σωστό. Λοιπόν, κοίτα να δεις Κώστα, τώρα με τα χάλια που έχουν εδώ πέρα οι τρεις αθηναϊκές ομάδες, ο ΠΑΟΚ έχει ιστορική ευκαιρία για μένα να χτυπήσει το κύπελο. Και απέξα ίσα την πρόξη με τη Σάλκε, δεν έχω εικόνα τη Σάλκε. Κύπελο και Σάλκε θέλει, ρε. Ο ΠΑΟΞης. Λοιπόν, και δεύτερη θέση. Δεν ζητάει πολλά. Ο ΠΑΟΞης θέλει κύπελο στη Σάλκε και τη δεύτερη θέση. Για τα στάνταρ του πρωταθλήματος αυτού θέλει πολλά. Όχι, δύο μεταγραφές, αυτό είναι το θέμα. Τι έχει στρωμένη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δύο παίχτες θέλει πρώτη γραμμή και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Μαρινάκης εδώ πέρα κοροϊδεύει την κοινωνία να πούμε μεταγραφές θα κάνει, σου λέει και γιατί να κάνω, είμαι 9 πόντους μπροστά. Μα ο Βρουτόταυρος, τι μεταγραφές να κάνει. Λέει με αυτούς εδώ πέρα, το παίρνω και έτσι. Το παίρνω και έτσι. Στον Παναθηναϊκό δεν έχουμε αντίλη να κλάψουνε. Ο άλλος είναι τσιγκουναράς. Και η ΑΕΚ προσπαθεί με πορτές να βάλει. Τσιγκουναράς είναι ο άλλος. Λοιπόν, οπότε ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ευκαιρία να πάρει δύο παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι Κώστα δεν ξέρω γιατί. Το γεγονός ότι δεν βγαίνουν ονόματα. Έχω ένα προαίσθημα ότι είναι για καλό, ότι ο ΠΑΟΚ κάτι ετοιμάζει. Γιατί και ο Σαββίδης έχει ψηλιαστεί, ότι ο Ιβίτς έχει κάνει δουλίτσα και ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει καλή ομάδα. Ότι στα όσα χρόνια είναι τουλάχιστον ο Σαββίδης, είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα, ναι. Και πιστεύω ότι χωρίς να το ξέρουμε κινούνται στον ΠΑΟΚ και ότι θα ανακοινώσουν δύο παίκτες. Τώρα, όσον αφορά τον Λάμπρου, ο Μιστακίδης τώρα πώς θα νιώθει ο Κακομοίρης που ήταν τρίτος εξτρέμ πίσω από τον Γκάμπος, τρίτο τέταρτο. Ο Μιστακίδης είναι καλύτερο ταλέντο και πιο αθληταράς από τον Λάμπρου. Είναι αθληταράς. Είναι πιο αθλητής. Ο Λάμπρου 20 χρονών είναι γέρος. Ο Λάμπρου 20 χρονών είναι σαν το γέρο. Είναι όπως λες εσύ, γέρος. Άντε μπράβο. Κάτι παρόμοιο. Λοιπόν. Εντάξει, κοίτα να δεις, εμένα από τη μία μου αρέσει που σαν ουδέτερος που μια ομάδα ιστορική σαν τον Ηρακλή ας πούμε θα πάρει βαθιά οικονομική ανάσα, αλλά την άλλη με προβληματίζει γιατί παίζει την παραμονή μαζί με τη δικιά μου ομάδα τον Πανετολικό και άλλες δύο-τρεις ομάδες, τη Βέρεια, τη Λάρισα. Ο Πανετολικός θα του φύγουν τώρα οι δυο μαύροι, έχει θέμα εκεί λίγο, με το κόπα Αφρικά να πούμε. Ναι.
Τώρα μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι. Άμα πληρωθούν οι παίκτες και μείνουν και πάρει και κανένα δύο δανεικούς από εδώ από εκεί, θα γίνει η μάχη. Αίμα κι άμμος τελευταίες. Τέσσερις τελευταίες ομάδες αυτές που σου είπα θα γίνει αίμα κι άμμος. Βέρεια, Ηρακλής, Λάρισα και. Η Βέρεια την έχω για τελειωμένη εγώ. Τη Βέρεια, ε. Ναι. Μπορεί είναι κακή σκοπίμος, ομάδα. Σκοπίμως τη ρίχνουνε. Και κακή ομάδα και κακό γήπεδο, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπω από την τηλεόραση αυτό το γήπεδο. Κακή ομάδα. Και κακό γήπεδο. Αμαρτωλή πόλη. Κουμαρτζίδες εκεί, έχει, άστα να πάνε. Μ' αρέσει η Βέρεια που είναι τέτοια, γιατί μια πόλη η οποία δεν έχει τα στοιχεία της βρωμιάς, τι να την κάνω εγώ στη δουλειά μου. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να την κάνω, τι, Παναγία σου μέλα. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Κωνσταντίνε, είσαι καλά. Πώς? Κωνσταντίνε, είσαι καλά, λέω. Καλά, ναι, ναι, καλά, καλά, ωραία. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πώς γίνεται να φάσεις και να αντιφάσεις, δηλαδή. Τα έχει μπερδέψει σήμερα, τα έχει κάνει. Τι έχω μπερδέψει, κύριε, σας ακούω. Να σου πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καταρχήν, τι σχέση έχει η θέση του Μιστακίδη μέσα στο γήπεδο με τη θέση του Λάμπρου. Ο Λάμπρου τι θέση παίζει? Ένα το κρατώ. Συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Ο Λάμπρου τι παίζει? Δεύτερο φόρ δεν παίζει. Ποια ομάδα παίζει με δεύτερο φόρ? Μα δεν είναι το θέμα ποια ομάδα παίζει. Σου λέω τι παίζει το παιδί. Το παιδί. Δεν ξέρω αν θα παίξει τον Μπάουκερ. Εξτρέμ παίζει το παιδί. Ο Λάμπρου. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις? Δεκάρι μπορεί να παίξει αυτό το παιδί, δεκάρι. Δεύτερος επιθετικός, βρε Κώστα. Δεν υπάρχει. Δεύτερος επιθετικός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν παίζει καμιά ομάδα. Παίζουν τα δεκάρια, τα εξτρέμ. Πώς θα τον εξελίξουν και τι σκοπό έχουν να κάνουν και για ποιο λόγο τον πήρανε. Δεν με παίζει. Ο λόγος τον πήρανε για καμουφλάζ. Μην πούνε ότι δώσαν λεφτά στον Ηρακλή. Πώς θα τα δικαιολογήσουν? Αυτό είναι θέμα των Ηρακλειδών, δεν είναι δικό μου. Πώς δεν είναι δικό σου? Παοξίζησε. 100%. Και δεν έγινε θέμα δικό σου να μην παίρνει center for και να σε φέρει το Λάμπρου 1 Ιανουαρίου? Πλάκα κάνει, ρε φίλε. Γιατί τα συγχαίρει αυτά τα λεφτά? Πώς να μην τα συγχαίω. Καταρχήν, σώνει τον Ηρακλή. Είσαι υπέρ του να σώσει τον Ηρακλή? Εννοείται. Α, εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη. Για ποιο λόγο να μην το σώσω τον Ηρακλή? Και γιατί να το σώσει? Τι είσαι εσύ, η νοσοκόμα είσαι? Η μαμά Τερέζα είσαι εσύ, δηλαδή? Γιατί? Εγώ είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερο από σένα. Εγώ μεγάλωσα σε αυτή την πόλη πηγαίνοντα σε όλα τα γήπεδα. Και εγώ έτσι μεγάλωσα, αλλά αυτό το συνέστημα γιατί να το έχω τώρα, δηλαδή? Θα σου πω. Εγώ καταρχήν δεν εξαρτώμαι από το ποδόσφαιρο, ούτε ζω από αυτό. Εσύ ζεις από αυτό. Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό που λες. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Τι σε ενδιαφέρει? Ένα σου πω. Ναι. Μην κάνεις τον κόκκινο τώρα και κόβεις συνέχεια και δεν αφήνεις. Όχι, επιλέγεις, ακούω. Λοιπόν, άρχισε με λίγο. Εμένα με ενδιαφέρει και ο Πάουκ να είναι. Ο Πάουκ να είναι καλύτερα και από τους τρεις, έτσι. Αυτό δεν το συζητάω. Ναι, πρώτο στην πόλη, ναι. Όχι πρώτο στην πόλη. Να είναι καλός. Εμένα προσωπικά έχει περάσει η εποχή που πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε και με ένα μηδέν και αυτά και τα λοιπά. Ανέβηκε η χοληστερική. Και... όχι, δεν ανέβηκε. Εννοώ δηλαδή περάσαν τα χρόνια μας. Τα χρόνια περάσαν, αλλά η χοληστερίνη είναι ακόμα όπως πρέπει. Μεταφορικά το λέω, ρε, δεν το λέω. Όχι, ναι. Όχι, το κατάλαβα. Το μεταφορικά το λέω. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω μπάλα. Χάσω, κερδίσω και τα λοιπά. Να βλέπω προσπάθεια αυτήν την ομάδα. Έτσι. Και ο Άρης να ανοίγεις και ο Ηρακλής να ανοίγεις και όλες οι ομάδες εδώ. Τι σε νοιάζει εσένα? Σε νοιάζει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το ότι πήρε το Λάμπρου για το δικό του λόγο, δεν ξέρω τι. Και δεν έχει καμία σχέση αν θα κάνει άλλες μεταγραφές ή όχι. Ναι. Απόψη μου, έτσι. Ναι. Δεν σε ενοχλεί αυτό, δηλαδή. Ασωθεί ο Ηρακλής, δεν σε πειράζει. Μάλιστα. Όχι καθόλου. Μάλιστα. Καθόλου. Και θέλω να πω και το εξής. Αυτό είναι θέμα των Ηρακλειδέων πώς θα το δεχτούν τη βοήθεια από τον ΠΑΟΚ. Γιατί το ότι είναι βοήθεια από τον ΠΑΟΚ είναι 100%. Ναι, αλλά όμως ένα καφενείο που θα βρεθεί σε ένα φιλικό σπίτι με τον κουμπάρο σου, ένα φίλο σου κτλ. Ναι. Σου την πει ένα Ηρακλειδέα αμέσως. Να μου πει τι. Ναι, να σου πει, έλα μωρέ, πες ότι παίζει ΠΑΟΚ Ξάνθη, λέω εγώ. Ναι, ναι. Και σου δίνει δύο πέναλτι και σου τη λέει ο Ηρακλειδέα, είμαι εσύ, μη μιλά. Δεν πειράζει, μέσα στο παιχνίδι. Άκου, δεν θα του πει, α κάτσε κάτω, φάει του ξύλου καρπού. Τι μιλά εσύ, εφόσον εγώ σε έχω σώσει τώρα, εσύ είσαι ευεργετημένο από μένα. Του το όχι, πεις. Δεν θα το πω. Όχι. Είσαι καλός άνθρωπος, πάει τελείως. Πιθανώς. Και θέλω κάτι λίγο να σου κάνω μια πρόταση. Παρακαλώ. Επειδή ο Κόκκινος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι ήταν υπέρ το να βοηθάνε οι φορές μεταξύ τους. Έτσι. Θα ήταν καλό, νομίζω, σήμερα, αν γίνεται, να τον βγάλει να μας πει την άποψή του. Να βγει η Κοτάρα, να μπει, ναι. Εγώ, εντάξει, άμα τον κάνεις ένα τηλέφωνο, δεν νομίζω να σε ενωθεί. Ναι, εντάξει. Είναι ουσία το τι θα πει. Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο λόγος είναι φοβερός. Πιθανώς, δεν ξέρω, θα δούμε. Να μην φάσει και αντιφάσει. Σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Βεβαίως. Καλή πρωτοχρονιά. Ευχαριστώ. Καλά να περάσεις. Και, εσύ, εγώ, και το βράδυ καλή επιτυχία στο καινούριο σου event που κάνεις. Ναι, θα κάνω και ένα show. Και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ρώτα και την άποψη του Ασλαμά. Ναι.
Ο Ασλαμάς μίλησε το πρωί. Θα μεταφέρεις αύριο. Θα κάνεις αύριο εκπομπή το μεσημέρι. Όχι. Θα την κοπανίσω, θα φύγω. Α, ούτε το μεσημέρι. Θα έρθει ο Κόκκινος αύριο. Αύριο ο Κόκκινος, σκίστε τον, ρωτήστε τον. Καλά, ο Κόκκινος ξέρει ότι εγώ προσωπικά είμαι αυτός που είναι στημένος και σας παίρνω για να σας. Είναι βαλετός! Μπράβο, αυτό σημαίνει. Έγινε Κωστάκη. Καλό μεσημέρι. Καλή πρωτοχρονιά, καλά να περάσει. Προλαβαίνουμε άλλον φίλο να πάρουμε. Ένα για 1,5 λεπτό. Έλα, φίλε. 90 δευτερόλεπτα. Πάμε. Πάμε. Να, τέτοιους ακροατές αν έχεις σαν τον προηγούμενο και σαν και εμένα, θα το κλείσεις το μαγαζί. Εσύ θέλεις σύντρικα, εσύ θέλεις να μαλώνουμε. Τι να λέμε τώρα, να λέει ο προηγούμενος, να λέω κι εγώ, να τη σώσουμε την καημένη την ομάδα, το φίλτρο, το σωματείο. Πόσο ετών είσαι? Εσύ αν έχεις 10 τέτοιους ακροατές, αγόρι μου, σαν και εμένα και τον προηγούμενο, το έχεις κλείσει το μαγαζί. Πόσο ετών είσαι? 44. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι η απάντησή σου? Εγώ, ρε, όχι, ρε, η απάντησή μου θα έρθει. Περίμενε. Είσαι... Γεια σιγά. Είσαι καλύτερος. Ποιος είπε σένα καταρχήν ότι πήρε ο ΠΑΟΚ το Λάμπρου και άρα δεν θα πάρει σεντερφόρ? Από πού έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σου απαντώ. Θέλω να φτιάξει ο Ηρακλής να πάει στο Καφτατζόγλου να σου ρίξει μια τριάρα του χρόνου. Δεν πασά μου. Ναι. Να σου στερήσει το πρωτάθλημα. Άκουμε. Μην βγεις μετά εσύ και ο άλλος πίσω και να πει «Εμείς που του σώσαμε! Καλά να πάθουμε!» Όχι. Γιατί, για σιγά, σε κάποια φάση παρόμοια ήταν ο Ηρακλής, όταν ο Γεωργιάδης ακόμα έπαιζε μπάλα, ναι. Και λέει «Θέλω να φύγω από τον Ηρακλή, γιατί έπαιζε στον Ηρακλή τα τελειώματα. Θα πάω στον ΠΑΟΚ». Δεν έπεφτε όμως ο Ηρακλής, δεν είχε τέτοια. Τι λες, με την Ξάφη στο 95, στο δίκαιο την κεφαλιά του Κατσιαμπή εκείνη τη χρονιά. Ακείνη τη χρονιά ήταν, συγγνώμη, δεν τη θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν. Τι σε νοιάζει, εσένα να πάρουμε εμείς τον. Και τι σε νοιάζει, αν θα βοηθήσει. Μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να το κάνει επειδή θέλει να βοηθήσει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εσύ τι λες. Πώς το ερμηνεύεις, πώς το νιώθεις εσύ αυτό. Είδα ένα γύρο Super League. Ένα ολόκληρο γύρο. Μάλιστα. Δύο πιτσιρικαρίες ξεχώρισα. Ποιος? Μπορείτε να μου βρει τον. Το ένα ήταν ο Λάμπρου, μπορείτε να μου βρει τον δεύτερο. Ο Λάμπρου, το ξεχώρισες. Τα αρσενικά από αυτά τα βλέπεις, βλέπω. Έλα. Άσε, και ο άλλος είναι ο Λιμιός. Αυτούς τους δύο ξεχώρισα. Ναι. Άντε πάρτους να βγεις πάλι τέταρτος του χρόνου. Πέμπτος. Ρε αγόρι μου. Έλα βρε τώρα με το Λιμιό και το Λάμπρου τώρα. Ο μεγαλομέτωχο δεν έχει το γούμενο και το βιολίδι να πούμε. Αυτή τη στιγμή σε ηλικία 20 και κάτω θα υπάρχουν 5 άτομα στην Ελλάδα να πάρεις. Τι μου λες. Τι μου λες. Τέτοιο πράγμα. Πας και τους χτυπάς. Όσο για θεωρίες τύπου Αρσαριφάρ και τέτοια, ο Αθανασιάδης είναι 20 φορές καλύτερος. Από ποιον? 20 φορές τον Ιρανό. Α, εσύ βλέπεις αιμορροίδα σε κατσίκα να πούμε. Α, πάει, τελείωσε. Πάει. Τώρα, καλά. Εσύ βλέπεις, βέβαια. Εσύ βλέπεις πολύποδα σε ελέφαντα έντερο, βέβαια. Θα λύσω το πρόβλημά μου στον γκολ με τον Ιρανό. Με ποιον? Με τον Ιρανό. Θα λύσω το πρόβλημά μου στον γκολ. Όχι, ρε, θα έρθει ο Λάμπρου τώρα και θα ξεσχιστείτε στο σκοράρισμα. Ναι. Τι λες τώρα, να πάρω κι άλλον? Όχι, διάλειμμα. Άκου να δει τι υποξίδες. Ναι, λέει, εντάξει, δεν πειράζει, λέει. Φιλές πλαχνή, πονόψυχη. Φάτε το Λάμπρου τώρα για πρωτοχρονιάτικο κρεατάκι να πούμε. Φάτε το Λάμπρου και τη φιλές πλαχνία. Τι καλοί άνθρωποι που είστε. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. 40 τυχερά εορταστικά καρότσια κάθε μέρα μόνο στον Μασούτη. Τρίτη έως Σάββατο. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα το κιλό μόνο 3,99. Όλα τα ελλαντικά υφαντής 30% φθηνότερα. Όλοι οι ξηροί καρποί Ελλάδας και χύμα 30% φθηνότερα. Γαλλικά αφρόδι κρασιά Σαλ Μπέγι ή Φιάλι μόνο 4,99. Και ουίσκι Ντιούαρς 700 ml μόνο 14,90 με τη Mastercard. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Mega Outlet. Με 7 εστιατόρια στο νέο food court του Mega Outlet θα σας παχύνουμε. Ψισταριά ο Μπαρμπανώντας. Τώρα αποκλειστικά για όσους πληρώνουν με κάρτα γεύσεις που βασανίζουν τον ουρανίσκο και το στομάχι σας. Κατεψυγμένα εισαγόμενα κρέατα αμφιβόλου προελεύσεως ψημένα στα κάρβουνα μέχρι να γίνουν κάρβουνο. Απολαύστε τα στον παραμελημένο χώρο μας ή στο σπίτι σας με 1, 2 ή και 3 τηλεφωνήματα.
Εσύ ακόμα διώχνεις τους πελάτες που θέλουν να πληρώσουν με κάρτα? Απόκτησε τώρα COSMOTE POS Mobile μόνο με 15 ευρώ για να δέχεσαι πληρωμές με κάρτα. Έλα σε ένα από τα 450 καταστήματα COSMOTE ή Γερμανός και βρες το POS που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με όποια τράπεζα κι αν συνεργάζεσαι και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. COSMOTE. Ο κόσμος μας, εσύ. Ο πελάτης επιλέγει λογαριασμό σε μία από τις 4 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου! Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικύκλο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Φέτος τα Χριστούγεννα η Media Markt έχει κάτι για τον καθένα. Ανακάλυψε τώρα τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Από τηλεοράσεις και smartphone μέχρι αξεσουάρ και φωτογραφικές μηχανές σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Αλλά και μοναδικές υπηρεσίες και δωρεάν πάρκινγκ σε όλα τα καταστήματα για αγορές μαγικές. Κάνε το δικό σου και στις γιορτές. Media Markt. Χριστούγεννα των παιδικών μου χρόνων. Θυμάμαι τις ετοιμασίες στην κουζίνα. Τη μητέρα να κάνει τραπέζι στους θείους από την επαρχία και τον πατέρα την επομένη να κάνει και δεύτερο τραπέζι στο Τσαρούχα. Για αυτούς η Θεσσαλονίκη σήμαινε Τσαρούχας. Οι γιορτές 2016. Και ο Τσαρούχας πάντα εκεί. Στην Ολύμπου 78. Με την ίδια παραδοσιακή κουζίνα και την ίδια τέχνη στον πατσά. Από το Τσαρούχα, θερμές ευχές για καλές γιορτές. Να τα πούμε! Να τα πούμε! Να τα πούμε! Δεν τα λέμε στο Princess καλύτερα? Τα λέμε εκεί! Φέτος το Δεκέμβριο έχουμε συνάντηση στο Princess. 320.000 ευρώ συνολικά και νέες μεγάλες κληρώσεις μετρητών με bingo αξίας 115.000 ευρώ σας περιμένουν για ένα σούπερ γιορτινό Δεκέμβριο. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο! Η Τσερλίδης Productions παρουσιάζει το Εργοστάσιο Ξηρών Καρπών. Ένας μαγικός κόσμος με ήχους και μυρωδιές που σας ταξιδεύουν στη ξεχωριστή ποιότητα Τσερλίδης. Φρέσκοι ξηροί καρποί που καβουρντίζονται επί τόπου, αλατίζονται, επεξεργάζονται φυσικά και προσφέρονται απολαυστικά από ένα όνομα που ξεκίνησε από την Πολύχνη και τάραξε τα νερά όλης της πόλης. Τσερλίδης. 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και 2 στην Αθήνα. Nuts Factory στη Λεωφόρο Νίκης 31. Μην το χάσετε. Καλές σας γιορτές! Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νέο. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες, 2 10 76 28 711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας πάνω στα Σινόπουλος. Έχεις όρεξη για μάσημα? Ήρθε. Πιο ανανεωμένο, πιο ευχάριστο και όχι μόνο. Φορέσαμε τα γιορτινά μας και σας περιμένουμε. Με κάθε αγορά σας, το μάσημα έχει χρηστικό δώρο για όλους. Μάσημα, Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνα 2310-6655-90 6987-430-440. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και χρόνια πολλά. Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει δώρα και όρεξη για μάσημα. Φέτος στις γιορτές ταξιδέψτε. Επισκεφτείτε αγαπημένα πρόσωπα και προορισμούς. Ζήστε τα Χριστούγεννα σαν ανέμελα παιδιά. Όταν οδηγείτε όμως, φερθείτε σαν υπεύθυνοι ενήλικες. Ελέγξτε το σύστημα υγραϊοκίνησης του αυτοκινήτου σας και φροντίστε για τον απαραίτητο καθαρισμό του. Το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Ford Stathis στη Χρυσαυγή Λαγκαδά σας εύχεται καλές γιορτές και καλές διαδρομές. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες! Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε! Καλό τάξιδο! Ε, κερνάς Ρετσίνα!
Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Περισσότερα από 40 χρόνια γεμίζουμε το σπίτι σας με ζεστασιά και θαλπορή. Περισσότερα από 40 χρόνια μας στηρίζετε και μας προτιμάτε. Εμείς, οι άνθρωποι της Δημάκης ΑΕ, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε το 2017 να είναι μια χρονιά γεμάτη δημιουργία και θετική ενέργεια. Χρόνια πολλά, ειρηνικά και δημιουργικά, με την ενέργεια της Δημάκης ΑΕ. Είμαι ο Ανδρέας Στάτος, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και καλές γιορτές. Είμαι ο Γιάννης Λουκίνας, εύχομαι καλές γιορτές σε όλους για το 2017. I am José Crespo, I wish a Merry Christmas everybody. Μετρόπολης 95,5. Πολλές φωνές, μία ευχή. Χρόνια πολλά. Για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Σήμερα είδα ένα Opel Ascona 12 μπλε ανοιχτό, 35-40 ετών, κούκλα. Πέρασε από δίπλα μου. Λέω, τι είναι αυτό? Βλέπω έναν 80 χρονών, τσίλικο το είχε. Του λέω, το δίνεις? Δεν το αδίνω εγώ. Εγώ θα πεθάνω, λέει, πρώτα και μετά, λέει αυτό. Τέλειος. Πάντως, η εξέλιξη του Πισιλικατζίδικου είναι μαζί μας και μας προτείνει extra large, καφέ για extra large απόλαυση στα Φορόλ. Με 14 καταστήματα στην πόλη, Φορόλ, σίγουρα ένα είναι κοντά μας. Αυτά που λένε οι παοξίδες για τον Ηρακλή, το ότι δεν πειράζει και τα λοιπά, τα κατανοώ. Ποτέ ο Ηρακλής δεν θεωρήθηκε εχθρός του. Χειροκρότησαν τον Χατζηπαναγή. Γιατί χειροκρότησαν τον Χατζηπαναγή? Γιατί δεν τους πήδηξε ποδοσφαιρικά ο Χατζηπαναγής ποτέ, τους παοξίδες. Δεν τους πήρε κανένα πρωτάθλημα, δεν τους πήρε κανένα κύπελο. Ένας φουκαράς ήταν ο Ηρακλής. Και ένας Χατζηπαναγής που έκανε το δικό του σοου. Σαν το Ασλαμά το βράδυ. Άμα ήταν ο Άρης, πιστεύετε ότι οι παοξίδες θα λέγανε οι 45άριδες και δεν πειράζει να τους βοηθήσουμε? Δεν το βλέπω. Μάνο και Ολλανδέ, είστε για λύπηση. Σαν Ηρακλειδής, σαν οπαδή, σαν φίλαθλοι, είστε για λύπηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι παοξίδες είναι φιλές φλαχνοί και ως φιλάθλοι. Δεν πήγε κανείς να πει τον Ιβάν, έλα ρε τι κάνεις. Δεν πειράζει, λέει, κρίμα είναι. Δεν βρέθηκε κανένας να πει, έλα ρε το λάμπρου παίρνεις, σε τερφόρ θέλω. Κατάλαβες, Ολλανδέ, κύριε Καγιόλη, ακόμα κύριο Καγιόλης. Ραπτόπουλε αληθεύει ότι το άλλο το βοηδομούσκαρο δεν βρίσκει μετά τα Χριστούγεννα ούτε φόρμα που να του κάνει και πήρε άδεια? Όχι, είναι πληροφορίες κομμουνιστών αυτές. Ραπτό, πιστεύω να έχεις τουλάχιστον μία ώρα σε μιμήσεις για τον κόκκινο σήμερα. Γι' αυτό ζούμε, φίλε, και να πεις ιστορίες με τις τερατολογίες του. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Για να τα καλασάρεις εκεί. Καλημέρα. Επόμενος. Θα τον περίμενω. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε. Εσύ είστε, κύριε. Ναι, μπράβο. Καλησπέρα να πούμε, καλή χρονιά. Ναι. Όλα τα συνεπάγεται. Ναι. Είστε πολύ καλός διπλωμάτης να πούμε με τους χαμουτζίδες κάτω να πούμε. Γιατί σε σογωτήτη πολλές φορές να πούμε. Δεν το κατάλαβα το να πούμε. Ξαναπέστω, δεν το άκουσα. Με τους χαμουτζίδες είστε πολύ καλός διπλωμάτης, λέω. Δουλεύετε ωραία για τη Μακεδονία. Δεν πρέπει να δουλέψω για τη Μακεδονία. Δούλεψε ο Βασιλόπουλος με τον Καγκάτσι. Άσε μας καημένε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Βρε, άσε μας καημένε που θα μας μιλήσει για Μακεδονία. Παλιοτρίπιοι εδώ πάνω, διαιτητές, έπι, μέπι, πώς το λένε, παλιοί διαιτητές, πρόεδροι της ΚΕΔ, άντε από εκεί παλιοτρίπιοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Τρίπιοι, έλα φίλε, μας μιλείς για Μακεδονία εσύ. Σας έχει τρυπήσει από τον Καραμελίδη μέχρι τον Κυρτζίκη, ο Χοντρομπαλάς, ο άλλος ο Μαρινάκης, καθήκια. Λέγε ρε φίλε. Γεια σου Κώστα. Μας μιλάτε για Μακεδονία παλιοτρίπκη με Αντώνη Διαμαντάκη στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και με γλου. Ακαθήκια. Λέγε ρε φίλε. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα. Καθήκια. Λοιπόν, λέγε φίλε. Εγώ,
Εγώ σαν Ηρακλειδέας δεν το δέχομαι, δεν δέχομαι την βοήθεια. Ναι, πάνε έξω από τη Μίκρα και φώναζε τη σαν Ηρακλειδέας. Για τον Μπέζα τρίβουν τα κόκκαλα του Παπαδόπουλου. Κύριε Μπέζα, με ποιον ήσασταν μαζί? Δεν θέλουμε καμιά βοήθεια. Αλλά και ο Λάβου στον Ηρακλή δεν έπεισε τίποτα. Δεν θέλουμε καμιά βοήθεια. Ούτε σωθήκαμε με το Λάμπο που πήρε ο ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω. Για χαρά. Για χαρά. Νάτος. Μοναδικός, 80 χρονών, κλακέτα στη Μασέλα, κλουτς κλουτς έξω από τη Μίκρα. Δεν το θέλω. Ωραίος, μ' αρέσει. Μαχητικός, πολύ καλός. Μ' αρέσει ο παππούς. Καλημέρα, επόμενος. Έλα ρε ΠΑΟΚ. Ορίστε. FM ΠΑΟΚ. FM ΠΑΟΚ εδώ, ρε. Εντάξει, άκρα, βοήθεια, εντάξει, δεις, βοήθεια. Άκου να δεις, ρε. Άκου να δεις. Άσε με να πω αυτά που θέλω. Λοιπόν, αυτοί οι ζήτουλες, αυτοί να πούμε οι ξεφτύλες. Κι. Αυτοί που είναι στον Ηρακλή έχουν καμιά σχέση με το λαό του Ηρακλή που παίζουν με την αξιοπρέπειά του, ρε, και, με το, και με την υπερηφάνειά του. Δεν έχει ξέρω, 6 μήνες δεν μπορείτε να τους διώξετε. Άκου να δεις, ρε, εγώ πρώτη φορά βλέπω σαύρα αδελφή. Σαύρα αδελφή. Ναι, πρώτη φορά βλέπω, εσύ είσαι. Αγώ είμαι σαύρα αδελφή, ναι. Ναι, λοιπόν, άκου να δεις, ρε. Ποιο είναι, ρε, τον Παπαθανασάκη σώζει, ρε. Όχι τον Ηρακλή, ρε. Έλα, βρε, τώρα. Ακούσε, σου λέω εγώ. Άσε αυτά που ξέρεις, να πούμε. Αυτό που κάνεις τώρα στον Ηρακλή. Σου δώσει και το σκόνδρα τώρα. Είναι παραγωγική αλήθεια. Έλα, βρε, τώρα. Λοιπόν, ακούσε, σου λέω εγώ. Κύριε Καγιούλη! Ακούσε, κοίταξε. Τόσο για τον Αλαδό. Είναι το οποίο αυτό που κάνεις. Δεν είναι αρσενικό. Με σώσατε! Ακούσε, σου λέω εγώ. Έλα, βρε, τώρα. Αλλά επειδή είσαι αδελφή. Αυτά τα κάνεις. 6 μήνες τον διώχνει ο Ολλανδός τώρα, τον Καγιούλη. Και ο Καγιούλης προχθές έτρωγε. Ο Παπαδρασάκης στην ταβέρνα. Άσε. Να μιλήσω. Ναι, πες, ναι. Λοιπόν, άκου να πεις. Ο Παοξής με κάνει το φίλο, ξέρεις γιατί με χτυπάει στην πλάτη. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν είσαι Άρης. Γιατί ψάχνει να του πάρεις τα πρωταθλήματα στο μπάσκετ και να κλαίει. Ακούς, γιατί ψάχνει μαλακό μέρος να καθώ στο μαχαίρι, ρε. Α, μαλακό μέρος. Ναι, κατάλαβες. Ναι, αυτή είναι η πονοψυχή. Κατάλαβες, όσο και τον Άρη που λιγουρεύονται και αυτοί παίξες το παράρτημα της Βέρειας, αλλά βλέπεις η Τατιάνα ξύπνησε μέσα σου. Το παράρτημα της Βέρειας, Βεριάρης. Το τι είναι. Βέρεια μπε. Όχι. Άμπραβο, ναι, Βέρεια μπε. Βέρεια μπε. Όσο για τον ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δεις, να πεις αυτό το κόντο. Λοιπόν, τον Ηρακλή δεν μπορεί να το κάνει με παράρτημά του, ρε. Γιατί είναι λίγος, κοντός. Ναι, αλλά οι φίλαθλοι του λένε... Το γιο του το μικρό. Λένε ότι σ' αγαπάνε, σε υποθάλτουν, σε βοηθάνε, σε φροντίζουν τα τραύματά σου, ναι. Σιγά να μην ασχοληθεί ο Ηρακλιδέας με τον Παπαδαλασσάκη, αυτό το ζήτουλα. Αυτό το ξεφτύλα. Ζήτουλας δεν είναι. Ζήτουλας είναι. Ξεφτύλας. Εντάξει. Ναι. Μην τραβάμε τις εκφράσεις μας τώρα μακριά. Μέρες που είναι γιορτινές, χαρούμενες, χαρμόσυνες, χριστιανικές. Επόμενος κύριος. Σε έκοψε ο οικολήπτης. Ναι. Μάλιστα. Ραπ. Έλα ρε Μακεδονομάχεδο. Θα πάρουμε καμιά εποκαλά γραφείο τύπου. Θα κάνουμε τώρα. Τους Μακεδονομάχους. Ο Βασάρας, αρχηγός των Μακεδονομάχων, Τεβεκέλης. Λέγεται ρε, σας ακούω ρε Μακεδονομάχη, λέγεται. Ραβ, καλησπέρα. Για σώσουμε τον Ηρακλή. Πού είναι ο κόκκινος να βγει να πει ένα ευχαριστώ ρε. Ναι. Κωστά. Μάλιστα. Ραβ, καλησπέρα. Καλησπέρα γίνεται. Τι κάνουμε, καλά καλά. Καλά εσύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να σε γεννώσω. Την κορούλα σου, την οικογένειά σου. Να σε γεννώσω. Από Λίμνο σε τηλεφωνώ, λίγο μακριά. Λίμνο. Λίμνο, ναι, Παοκτής είμαι. Ο χωριό του Σαράντι, Πανταζή, ναι. Ο Ραγκάτσο φίλος έρχεται συχνά, έτσι δεν είναι μακριά. Όλοι γέροι μετά τα 45 εκεί πάνε. Λοιπόν, σε ακούμε χρόνια. Έτσι πήραν σε πόνα χρόνια πολλά. Παοκτής είμαι εγώ, συμφωνώ σε πολλά με σένα. Για πες μου τώρα, φιλές που λέγανε άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ δεν γουστάρω καθόλου τον Ηρακλή και Δέλτα να πέσει δεν με νοιάζει καθόλου. Το μόνο που μου άρεσε που πήραμε το Λάμπρο είναι για να την πω έτσι λίγο στον κύριο Καγιούλη. Στον προηγούμενο και στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πάρουμε ένα φορ αξίας, γιατί το χρειαζόμαστε πραγματικά. Δεν συμφωνώ με έναν άλλο που πήρε και είπε ότι ο Αθανασιάδης είναι καλύτερος από τον Ασαριφάρ. Ναι. Ο Ασαριφάρ είναι καλός στον ανοιχτό χώρο, είναι στο ένας με έναν, αυτά που έχεις πει, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Αυτά. Εσύ πώς θα βλέπεις να πούμε. Εγώ βλέπω, φίλε, ότι
ασχολούμαστε με τον Χατζη Ισαΐα, με τον Γκάτσε, με τον Τζιόλι, τον Σκόνδρα και τον Τζαβέλα. Έχεις δίκιο. Ασχολούμαστε με αυτόν τον Φλόρο τον Λάμπρου, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει τον Ηρακλή βασικός και τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Αυτά είναι, και με τη φιλεσφλαγμία. Με τη φιλεσφλαγμία του ΠΑΟΚ στον Ηρακλή. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν θα τη βρούσαν το ίδιο εάν αυτό το δώρο ερχόταν προς τον Άρη. Θα τον βρίζαν τον Ιβάν. Γιατί τον Άρη τον μισούν. Τον Ηρακλή με τον Φουκαρά, τον Χατζηπαναγή που τρίπλερνε σε τηλεφωνικό θάλαμο και έβγαινε 8ος. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα τα ΠΑΟΚια μου. Έτσι. Ο Ηρακλή δεν τον αντιπαθούμε. Αντιπαθητικός μας έγινε ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια. Ναι, η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν ήθελε ο Άρης αυτή την ανάσα, θα φώναζες τώρα και έκανε τη φιλεσπλαγμία ο Ιβάν. Εννοείται. Θα φώναζες. Με τον Άρη έχουμε την κόντρα. Τον Άρη έχει την κόντρα. Με τον Ηρακλή, ποιος Ηρακλής ο Φουκαράς. Ποιος Ηρακλής, είπα για το μόνο που χάρηκα είναι ότι φίλησαν δαχτυλίδι. Πιστεύω να το παραδεχθεί και ο Κόκκινος. Ναι. Και να αφήσει αυτά που λέει ότι με μένα μιλάς. Με μένα μιλάς. Πλατάκι. Άμα για τον Πάοκ όμως λέει ότι ο Πάοκ φίλησε δαχτυλίδι στον Ολυμπιακό. Δεν λέει ότι ο γούμενος του Ζαγοράκης φίλησε δαχτυλίδι. Λέει ο Πάοκ. Ναι, δεν λέει. Ενώ τώρα φίλησε δαχτυλίδι. Είναι ο Πάοκ. Όχι ο Ηρακλής. Έτσι δεν είναι. Βοηδομούσχαρο. Βοηδομούσχαρο, εντάξει, τον έδωσα άδεια να αναρτήσει. Δεν μου λες τελευταία ερώτηση για να κλείσω. Μάλιστα. Το σόου, γιατί είμαστε Λίμνο, δεν μπορούμε να έρθουμε. Μπορούμε να το δούμε σε κανένα YouTube, κανένα κανάλι, κάτι. Όχι απευθεία σε καμιά περίπτωση. Όχι απευθεία, λέγεται, εντάξει, ξέρει, μαγνητοσκοπημένο από τον αυτό τελείω. Τώρα αλλιώ είναι να δει πέντε φάσει και αλλιώ είναι να το δει όλο. Εντάξει, μήπω είναι τίποτα μαγνητοσκοπημένο στο αυτό.gr και με τον κομμουνιστή. Αυτό τώρα, εγώ κομμουνιστή να τον εμπιστευτώ, δεν ξέρω, θα είναι εκεί λέει. Ζητάει ποτά τζάμπα, ζητάει καλή θέση γι' αυτό κτλ. Εντάξει, πάντα έτσι κάναμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ήτανε τις προάλλες. Και τη μαρμίτα έτσι τη βλέπουμε, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, είναι καλός, είναι καλός. Κομμουνιστής μεν, καλός δε. Καλός. Άντε να δούμε κάποια βιντεάκι, να δούμε κάποια στιγμιότυπα για λάσου. Για να δούμε. Κανόνιση. Για να δούμε, κανονίσω κομμουνιστής. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά να έχει. Γεια χαρά. Τα ξαναλέμε, γεια. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα ρε Αλάνη. Καλώς τον. Τι κάνεις, καλά. Να κάνω, είμαι χαρούμενος που τις γιορτές αυτές ντύθηκε η Βασίλισσα ο Ιβάν. Δίνει δώρα. Δεν μπορώ να σε ακούσω και καλά. Έχω πήξει μες στο χιόνι τώρα. Πω από τι γίνεται τώρα. Πού είσαι ρε φίλε? Έχω φτάσει Αράχοβα με τον ξάδερφό μου εδώ με τον τζιπ. Ήρθαμε. Εδώ είναι ο κόσμος. Εδώ είναι η ζωή ρε φίλε. Ζωάρα. Κάνεις ζωάρα. Εδώ ξέρεις τι γίνεται. Χάνει μάνα το παιδί ρε φίλε. Βέβαια. Τώρα θα μου πεις κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν στη δύσκολη στιγμή, ο Ηρακλής θα τον βοηθούσε. Ο Ηρακλής δεν ξέρω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Θυμώνεις που βοηθάτε τον Ηρακλή? Να σου πω 50-50 είμαι. Αν ήταν ο Άρης? Όχι, τίποτα. Μάλιστα. Άρα Σαββίδη, η φιλεσπραγμία σου εδώ περνάει. Στον Άρη, με τις μπαλέτες, δεν. Έγινε φίλε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Ναι, ναι κύριε. Γεια σου Ραπτόπουλε. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι ο μάγειρας που είναι στα γραφεία, δεν τα σας. Μάγειρας είσαι. Ναι, που ήρθε πριν μια εβδομάδα, ήπιες καφέ το βράδυ τη μάτσα. Έλα τα γόρι μου, έλα. Τι κάνεις, έλα μάγειρά μου. Καλά είσαι. Μια χαρά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, πες μου. Επειδή είμαι στη δουλειά. Ναι, τώρα. Ναι. Το βράδυ, πού μπορώ να σε δω εγώ τόσο? Να έρθεις να με δεις εκεί. Δεν μπορώ, είμαι στη δουλειά. Είσαι δουλειά. Δεν θα μπορέσεις να με δεις. Εκεί είναι θέατρο. Μέσα στο ίντερνετ όχι. Δεν έχει ίντερνετ, όχι. Άμα ήταν ίντερνετ, δεν θα φωνάζαμε κόσμο, δεν έχει. Εντάξει. Επειδή είμαι φαν σου. Τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά. Ναι. Τη δεύτερη φορά. Πέρα να κάνει ένα βράδυ. Θα έρθω στην καφετέρια που δουλεύει εκεί. Εγώ δεν ήξερα ότι εκεί εσύ δίνει, α πούμε, και φαγητό. Είσαι καλό άνθρωπο. Δίπλα στο Μετρόπολη να έχουμε φαγητά και να τρέχουμε σε σαντουιτσάδικα. Απαράδεκτον. Να είσαι καλά, φιλιά. Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι καλά. Εδώ δίπλα είναι, μάγειρας. Εδώ δίπλα. Και δεν το ξέραμε. Και τρώγαμε τα σάντουιτς. Α, σε φέρει εδώ μαγειρευτό, παίζει ένα τηλέφωνο, μπαμ, στο φέρνει. Κάποιος την έκανε εδώ τη δουλειά και εμφανίστηκε ο μάγειρας. Ωραίος ο μάγειρας. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα. Ναι. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Λοιπόν, είμαι φίλος του Νίκο του Αλέφα, τώρα αυτό που λέει. Και τι πρέπει να μας δίνεις, να στραβώνεις το στόμα, λοιπόν, δηλαδή. Άκου, θα σου πω τώρα δύο κουβέντες, σου πω το κλείσω. Ναι. Επειδή σε ακούω κάθε μέρα και μιλάτε για τον Ηρακλή, ναι. Εγώ είμαι Πας Γιάννενα, τον είχα τον Αλέφατο στα Γιάννενα. Άκουγε τώρα για τον Παπαθανασάκη, ποιος είναι. Ο Παπαθανασάκης δεν μπορεί να πάει στον Καναδά.
Εγώ ζω στην Αμερική. Χρωστάει στο IRS, στο καναδέζικο κράτος. Πώς γίνεται να χρωστάς εκεί, να μην πας στις φυλακές και θέλεις να σώσεις τον Ερακλή που ήταν μια μεγάλη ομάδα. Αυτά να τα πεις αυτούς που τρώγαν σουτζουκάκια και σουβλάκια. Ναι. Εγώ σ' ακούω κάθε μέρα. Ναι, γλυκέ μου άνθρωπε, εγώ σουτζουκάκια δεν έφαγα μαζί του πάντως. Ναι. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να πάει στον Καναδά. Κατευθείαν τον πιάσαν στα αεροδρόμια και τον πάνε φυλακή. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να σώσουν Ερακλή. Εκτός αν βρεθούν κάποιοι παίχτες παλί και βοηθήσουν τον Ερακλή. Χίλια. Αλλιώς πάει στη γάμα κατηγορία. Τώρα ναι. Μιλάνε για τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης έχει λεφτά δικά του, ρε. Βοηθάει ο άνθρωπος. Το λέω εγώ ποιος είναι ο Παπαθανασάκης. Εντάξει, εγώ έχω το τηλέφωνο μου εκεί, το ξέρω από τον Καναδά. Ποιος είναι ο άνθρωπος. Εντάξει. Κάτω και βρίζουν τον Μπαμπ, τον Άρη, τουλάχιστον ο Καρυπίδης έχει βάλει λεφτά. Ο αυτός τι έβαλε. Τίποτα δεν έβαλε. Ήρθε με 500.000 να πούμε και αυτά τα χρωστά χρώστα στο Αμερικάνικο, στο Καναδίσκο κράτος. Αυτά να τους πεις ότι χρωστάει ο άνθρωπος, να σπάει στον Καναδά. Δεν τους ένοιαζε, βρε. Βρε, βρε Αλέφαντε, φίλε. Άκουσε να δεις. Τους Ηρακλειδείς, όταν τους λέγαμε ποιο είναι το ποιόν του Παπαθανασάκη, δεν τους ένοιαζε. Στο λέω εγώ να το μάθω. Το... Εδώ το τηλέφωνο με απάνω μου κάνει μήνυμα. Άμα το έλεγες. Το ξέρω προσωπικά. Να είσαι καλά. Άμα τα έλεγες αυτά πριν δύο χρόνια, θα βγαίνανε και θα σε λέγανε εχθρό του Ηρακλή. Δεν με νοιάζει, ρε. Που έχει λεφτά και αν έχει. Δεν με νοιάζει, ρε. Δεν σε νοιάζει, ρε. Φάε τώρα το λάμπρο εκεί πέρα βοήθεια. Καλημέρα. Στον αέρα είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ. Έλα. Ναι. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Μακάρι. Χρόνια πολλά και σε εσένα. Δεν το βλέπω όμως. Εύχομαι να βγάλεις και μαλλιά το 2007. Και μαλλιά να βγάλω, φίλε, στην τσέπη μου να βγάλω μαλλιά. Στο κεφάλι μου τι να τα κάνω. Τι ήθελα να σε πω. Εδώ έχουμε τώρα ένα κοινό. Ο Λαγκαδάς με τον Ηρακλή έχουν ένα κοινό. Για τέλα Λαγκαδά μάλλον. Τι έχει. Εγώ καταρχάς είμαι Απόλλων Καλαμαριάς και κολχικό. Κολχικό, ναι. Ναι. Ο Λαγκαδάς με τον Ηρακλή έχουν ένα κοινό. Ποιο, πες το. Και οι δύο τώρα φιλήσαν το δαχτυλίδι του Ιβάνα, από ό,τι φαίνεται. Α, μάλιστα. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Εντάξει, γιατί να μην το φιλήσουν. Ναι, δηλαδή ο Ηρακλής πορεύεται με μια ομάδα όπως είναι ο Λαγκαδάς, ας πούμε. Έχει αυτό το στυλ, ας πούμε. Εντάξει. Πάει στο άρμα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Και για τον Απόλλων τι βλέπεις τώρα. Στο δεύτερο γύρο θα έχουμε αντίπαλο του Λαγκαδά ή το Δόξαδρά μας. Εγώ δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ποιος θα φιλήσει το δαχτυλίδι του Μαρινάκη για τη Δόξαδρά μας και την Καλαμαριά. Και καταρχάς, Ράπ, να σου πω κάτι. Ναι. Θέλω να σε πω βασικά ότι τέλος πάντων. Άστο να πάει στο διάλο, άστο. Ναι, καλή χρονιά να έχει. Καλή χρονιά. Λοιπόν, Αριανή, δευτερόλεπτα που πάμε στο επόμενο. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Στράντζαλη στη Μέτρο, στο σελίδα 12, που λέει για τον Καρυπίδη ότι συζητάει με συμπαίκτη. Τον άνθρωπο που θα αναλάβει το management της ΠΑΕ Άρης φέρεται να έχει βρει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δηλαδή πρέπει να μας το εξηγήσουν αυτό. Να μας το πάρει στη μετάφραση του πατάκι αυτό. Δεν μ' αρέσει πολύ, ναι. Πάμε στον τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ραπ. Μάλιστα. Καταρχήν, ο Γρηγοριάδης πριν περίπου καμιά ώρα, μια μισή που βγήκε, ναι. Την ειρωνία που έληξε στην Ηρακλή, εύχομαι να τη βρει μπροστά του. Ψέματα είπε, τι είπε δηλαδή. Όχι, τίποτα, αυτό που είπε. Εντάξει, εγώ απλά το λέω. Εντάξει. Όσοι άκουσαν την εκπομπή, δεν πειράζει. Δεν ήταν ειρωνία, την άκουσα κι εγώ. Ήταν σφίνα για τον Ιβάν. Δεν ήταν καθόλου σφίνα για τον Ιβάν, δεν ήταν ακουγέτη καθόλου. Αλλά έχω να πω και κάτι άλλο. Ναι. Ο Ιβάν δεν μα χάρισε τίποτα. Αγόρασε έναν ποδοσφαιριστή μα. Δεν μα χάρισε κάτι. Και τώρα αυτό να το πετάξει στα σκυλιά. Γιατί ρε φίλε, ποιο ποδοσφαιριστή τώρα. Αυτό το φλόρο τώρα το δει. Τι να παίξει αυτό τώρα. Χωρίς να δυναμώσει. Ο Κλάους δεν ακούγεται ότι παίρνει 700, 600, 800 το πέντε πόσα φέρνει. Ναι, ο Κλάους έκανε και 200 γκολ στον ΠΑΟΚ. Πότε, τα 13. Τα 4-5 χρόνια που παίζει μπάλα έκανε 200 γκολ. Ο Λάμπρου τι έκανε. Αναπληρωματικός του Πασά. Κοίταξε, μπορεί να κάνει. Οπότε δεν μα έκανε χάρη, Ιβάν. Τι είναι να ποδοσφαιριστεί. Το πόσο τον πλήρωσε. Δεν είναι να αναφέρω τώρα
πόσους πλήρωσε και πόσους τον ΠΑΟΚ. Φίλε, ποιος Λάμπρου τώρα. Ο Πασάς έπαιζε στη θέση του. Ποιος Λάμπρου. 30 λεπτά μπορεί να παίξει το παιδί, ένα πνευμόνιο. Μπορεί να έχω άλλη άποψη για το Λάμπρου, αλλά δεν το θέτω έτσι. Ναι. Είναι ποδοσφαιριστή λοιπόν. Δεν το θεωρείς ασχάρι, ας πούμε. Μάλιστα. Όχι, φυσικά. Χάρη ξελιχτή είναι. Τι. Να πει Παπαφανασάκη, Παύλα Ερακλή, πάρτε 500.000, έτσι ρε παιδιά, γιατί θέλω να είστε και εσύ Super League. Τότε ναι, θα έλεγα ότι είναι χάρη. Δεν είναι χάρη αυτό που πατήσατε. Δηλαδή, χάρη ένα στην ΕΡΤ3 που έχει 1% και παίρνει 4.000, δεν είναι χάρη. Όχι, δεν είναι χάρη καθόλου. Δεν είναι χάρη. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι, όχι. Δεν μου λε, ο Ασαριφά, 100.000 δεν είναι το Σιμπανιόνιο. 130. Γιατί να το δώσει 700-800. Άρα κάνει χάρη και στο Σιμπανιόνιο, Ιβάν. Το ίδιο είναι. Ακριβώς. Έτσι το βλέπεις. Ακριβώς. Α, έχουμε άλλη έτσι είναι. Έχουμε έτσι, άλλη οπτική. Έτσι είναι. Έχουμε άλλη οπτική. Έτσι είναι. Και επίσης, στους φίλους μου τους παοξίδες έχω αρκετούς. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Καρυπίδης, όπου πήγε και ο Χριστοδουλόπουλος από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό και τους έδωσε ένα κάρο λεφτά ο άλλος που είχε συνεργασία, ήταν παράρτημα του Παναθηναϊκού ο ΠΑΟΚ. Δεν τον έκανε χάρη τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Ο Βγενόπουλος. Δεν τον έκανε. Έτσι έλεγα εγώ τότε. Συγγνώμη, έβαλε το δαχτυλίδι στον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Δεν τα λέγαμε αυτά τότε. Τώρα ο Ερακλής γιατί βάλει το δαχτυλίδι του ΠΑΟΚ, επειδή πήρε το Λάμπρο ο ΠΑΟΚ. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Τέλειο. Δεν τα έτσι το πεζένεται όλα. Έτσι το βλέπεις. Επίσης, κατανοητό. Σεβαστό. Και επίσης ένα τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Τα 3-4 χρόνια που λείπουμε από τη Super League εμείς και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ λοιπόν η μεγάλη ομάδα της πόλης φωνάζει ότι θεωρητικά μεγάλη ομάδα. Έτσι, βολευότανε με αυτό. Ναι. Μπράβο, ότι τον κόβουμε βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα. Σωστά. Ναι, μωρέ. Ναι. Μπράβο, τα 4 χρόνια που λείπαμε εμείς. Τους βρήκε τους βαθμούς από άλλες ομάδες. Έλα, εδώ λέγανε οι παοξίδες ότι ο Ολυμπιακός πήρε κάλπικα πρωταθλήματα που πήρε, αλλά αυτοί βγαίναν πέμπτη και τέταρτη. Δηλαδή, αντί να φωνάζει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, φωνάζαν αυτοί. Επικοινωνιακό κόλπο των παοξίδων αυτό είναι. Το μόνο που συμφωνώ μαζί σου, εντάξει, είναι καλό να διαφωνούμε, είναι το εξής. Ότι πήρε το Λάβρο, γίνεται ντόρο και ξέρει κάτι. Ήθελες λοιπόν να χαρίσεις τον Ερακλή και να τον κάνεις μεγάλο πέρυσι. Πάρ' το Βέλιο ρε μεγάλε. Πάρ' το Βέλιο. Άσχετα να που έλεγε ο Βέλιο δεν θέλω να μα το Βέλιο, μα αν έπαιρνε το Βέλιο, τότε δεν θα ήταν χάρη. Τότε θα ήταν συναλλαγή. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Βικά. Παιδιά, την προσοχή σας. Μία βέσπα, δύο εισιτήρια για μπαλί, ένα άλογο και ένας πίνακας του Κλαΐβιου. Πιανού είναι τι. Τι χαρά να είσαι τάχτης. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Ας υποδεχτούμε όλοι μαζί τη νέα χρονιά. 10, 9, 8, 7,5, 7 και λίγο, 7, γεμάτο 6, 6,5. Φέτος οι γιορτές θέλεις να κρατήσουν περισσότερο. Ανακάλυψε κάθε μέρα μια νέα Go4More προσφορά στο Go4More app και στο go4more.gr. Κάνε τις αγορές σου με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, πολλαπλασίασε τους πόντους σου και βγες κερδισμένος. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο 18 18 18. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη και τελευταίος σταθμός το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Μαζί της ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Μιχάλης Μαρίνος, η Εύη Σιαμαντά και δεκαμελής ομάδα χορευτών. Μια μουσική υπερπαραγωγή για τον εορτασμό των 20 χρονών Regency Casino Θεσσαλονίκη. Show me the world με τη Μελίνα Σλανίδου. Από 23 Δεκεμβρίου και μόνο για 11 παραστάσεις. Τιμή από 15 ευρώ με ένα ποτό.
Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7spots και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Πες μου ρε Δημήτρη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Πάλι τα ίδια θα λένε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, και όλες οι μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και το Σάββατο. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Ωραίες οι γιορτές, αλλά πολύ κουραστικές, βρε παιδί μου. Να φτιάξεις μελομακάρονα, τσουρέκια, κουραμπιέδες, βασιλόπιτα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πιο ξεκούραστος και πιο λαχταριστός. Να τα πάρεις όλα από το Πετιμέζι. Και από τη μέση. Και τη γλύκα. Αρτοζαχαροπλαστεία Πετιμέζι. Με την πιο νόστιμη σοκολατόπιτα στην πόλη και χίλιες δυο άλλες γιορτινές λιχουδιές. Στη Νεάπολη, στην Ηλιούπολη και τώρα στην Καλαμαριά, στην Εθνική Αντιστάσεως 45. Γιατί οι γιορτές είναι ωραίες. Είναι Πετιμέζι. Χρονιά μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Ιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Ιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Ένα, δύο, δύο, ένα, στραβάγια, παλμό στην κίνηση, παλμό είπα. Κυριολοχία, αν θες παλμό στην κίνηση, βάλε υγραεριοκίνηση. Στο Θεοδόρου, ανατολικά. Λέρε στραβά, παλμό στην υγραεριοκίνηση ανατολικά. Σωστά, ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι σήμερα για τη συμβατική υγραεριοκίνηση. Ελάτε ανατολικά, γιατί μόνο ο Θεοδόρου τοποθετεί τα νέα σύγχρονα συστήματα παλμικού ψεκασμού που έχουν ίδιες επιδόσεις με αυτές της βενζίνης και μειώνουν την κατανάλωση υγραερίου επιπλέον έως και 15%. Τηλέφωνο 2310-477-111. Ανατολικά, ανατολικά στο Θεοδόρου και βάλτε παλμό στην κίνηση. Θυμηθείτε, 477-111. Περίμενες ότι θα σου συνέβαινε? Νόμιζες ότι ήσουν προετοιμασμένος για μια τέτοια απώλεια? Αλλά όχι, όχι, όχι τόσο χαμένο μαλλί. Πώς να το ξεπεράσεις? Σιγά ρε φίλε μου. Με ενθύτευση. Μεταμόσχευση μαλλιών Medi-High και αξεπέραστο είναι μόνο το αποτέλεσμα. Εγγυημένα και ευρωπαϊκά. Medi-High. Ενημερώσου τώρα για την προσφορά των 400 ευρώ στο τηλέφωνο 2310-900-365. Medi-High. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Και φέτος επιλέξατε επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές Xulogis. Καινούργιες ή διαλογής. Και φέτος επιλέξατε ευκαιρίες από την Group Xulogis. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας υποσχεθούμε ότι και το 2017 θα είμαστε κοντά σας με τις ίδιες τιμές και την ίδια συνέπεια. Η Group Xulogis στην Άνω Τούμπα και στον Εύωσμο σας εύχεται χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Χειμώνας,
Ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Για τους πιο νόστιμους χειροποίητους μεζέδες, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τριανδρία. Στο νέο μεζεδοπολείο, έτσι κι αλλιώς. Με την πρώτη ματιά θα αγαπήσετε το χώρο και με την πρώτη πιουνιά θα λατρέψετε την κουζίνα του. Μεζεδοπολείο, έτσι κι αλλιώς. Εκλεκτή τσιπούρο μεζέδες, ζουμερές σούβλες, ό,τι ψάρι επιθυμείτε κατόπιν παραγγελίας. Και τώρα τρώσα περιόριστο φαγητό μόνο με 12 ευρώ το άτομο. Μεζεδοπολείο, έτσι κι αλλιώς. Δαγκλή 16 και Βενιζέλου γωνία, Τριανδρία. Τηλέφωνο 933-334. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Μίλησε και ο Κανώντας. Είναι, λέει, ανιψιός του ο Λάμπρου. Τι να σε πω, ρε φίλε. Τι να σας πω. Τι να σας πω, ρε φιλές πλαχνή. Άμα το δίνανε στον Άρη και ήθελε ο Καρυπίδης και ένα 400 να πληρώσει τους παίκτες, θα γαβγίζαν οι παόξιδες. Αλλά αφού καράσω ο Ηρακλής, την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είχε, 5-2 από την Καστοριά έτρωγε. 1-1 από τον Τζίμπο έτρωγε. Και στα μπέναλτι έχανε. Και τα πρωταθλήματα αντί να τα πάρει αυτός, τα παίρνει παοκάρα το 85. Τι να μισήσει ο παόξις τον Ηρακλειδέα. Επειδή 2-3 τύποι κάνανε γαβ-γαβ στο οπαδικό. Άσε ρε, λέει, δεν ασχολούμαι. Καλά έκανε ο Ιβάν. Πήρε το Λάμπρου και που ξέρεις αυτός. Και ο Κανώτας θείος. Το παιδί έχει ταλέντο, έχει μέλλον. 1/4 από 2 πνευμόνια έχει. 25 λεπτά παίζει η ρεζέρβα του Πασά. Ποιος Λάμπρου, ρε. Ο παιχταράς φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Ο ηγέτης, ο παίκτης, ο σκόρερ, ο διεισδυτικός, ο αθλητής. Ο Κούδας 17 χρονών έκανε παπάδες. Ο Χατζηπαναγής 18 χρονών έκανε παπάδες. Ο Δωμάζος 17 χρονών έκανε παπάδες. Ο Τουρσουνίδης, αν δεν έμπλεκε με τα ουίσκι, 18 χρονών εγώ τον είχα στους ερασιτέχνες, τον θαύμαζα. Τον πήρα στην πρώτη ομάδα. Παπάδες 18 χρονών. Ποιος Λάμπρου, ρε. Ποιος Λάμπρου, ρε. Τρελαθήκατε, ρε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Κωστή, εγώ είμαι, έτσι. Μάλιστα. Ναι, θα διακόψω λίγο έτσι την εκπομπή σου. Θα πω κάτι, μια δυσάρεστη είδηση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι δυσάρεστη είδηση? Δεν ξέρω τώρα πόσοι τον ξέρανε, γιατί ήταν από τους παλιούς στην Κερκίδα και γενικά στο παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Μάκης ο Γρήγορος. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά εσύ, ας πούμε. Ο Μάκης? Ο Μάκης ο Γρήγορος. Ο Πασχάλης ο Καμόρα τον ξέρει, ο Συρίγος ο Γιώργος τον ξέρει. Τον ξέρουν κάποιοι, ας πούμε, από τον κόσμο. Δηλαδή είναι του γενιά του Κλαδά, του Μάνταρα, του είναι, Τζαμάλ και αυτού, αυτονών, είναι. Κοίταξε, ηλικιακά δεν ήξερα ακριβώς πόσο είναι, γύρω στα 65-67 κάπου εκεί, νομίζω. Είναι μεγάλο. 64 κάπου εκεί. Όχι, είναι, ναι, πιο μεγάλος από αυτούς. Είναι γενιά 63. Του Μανάβη. Κάτσε τώρα, αυτός είναι γενιά του Μανάβη και του Νικόλα. Είναι, ναι, γενιά. Και μπορεί και λίγο, και μπορεί και λίγο πιο μεγάλο. 65 είναι αυτοί, όχι. Ο Μανάβης και ο Νικόλας είναι 65. Εκείνη τη γενιά. Ο Κλαδάς και ναι. Ο Κλαδάς, ο Μάνταρας, ο Τρίγωνος και οι άλλοι είναι μια γενιά πιο μικρή. Μάχημη, ναι, και αυτή, αλλά πιο μικρή, ας πούμε. 15 χρόνια, 18. Δεν το ήξερα. Όχι. Πού γίνεται η κηδεία, για δώσε μας, και από τι πέθανε ο άνθρωπος? Κοίταξε, είχε καρκίνο είχε στα πνευμόνια και έκανε μετάσταση στο σηκώτη. Στο Ήπαρ, από ό,τι ξέρω. Ποια περιοχή έμενε? Έμενε εκεί στην Παπαζόλη. Εκεί Αντιγονιδών, Ηφαιστείωνος, εκεί αρχές Αγίου Δημητρίου. Α, εκεί κάτω, εκεί πέρα, ναι. Ναι, 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 στο κέντρο έμενε. Και μας πληροφορείς λίγο πότε είναι η κηδεία, γιατί φαντάζομαι ότι θέλουν συναγωνιστές του παλιού να πάνε. Ναι. Ναι, και όχι, και απλά εντάξει, και όχι, βασικά εντάξει, δεν είναι κάτι. Όσοι τον ξέραμε και τον απολαμβάναμε, ήταν πολύ απολαυστικός τύπος γενικά ο Μάκης, ας πούμε. Ναι. Η κηδεία γίνεται αύριο, 11 παρατέταρτο το πρωί, στα νεκροταφεία εκεί της Θέρμης, της Αναλήψεως. Εκεί είναι και η εκκλησία, εκεί μπαίνεις δηλαδή κατευθείαν. Ναι, στην εκκλησία. Ναι. Από ό,τι μου είπανε, στην εκκλησία θα γίνει η κηδεία και μετά
θα γίνει ταφή επί τόπου εκεί στο χώρο εκεί. Στο εκκλησάκι εκεί που είναι δίπλα, ναι. Τα ρηκονταφή αυτή είναι από το Χαριλάου ευθεία, όπως συνεχίζει ο δρόμος, μια Ελβετία και όπως πηγαίνουμε. Εκεί που θα μας πάνε και εμάς, λίγο καιρό, εκεί. Σε κανένα 200 χρόνια, τέλος πάντων. Μα σε καλά, ευχαριστούμε. Το θέμα είναι αυτό και είναι λυπητερή είδηση για όσους το ξέραν δηλαδή, απλά το πληροφορώ αυτό. Για όλους τους ανθρώπους είναι λυπητερή είδηση όταν φεύγει ένας άνθρωπος. Έγινε. Να σε καλά, Κωστή. Και ακούτε για τα πνευμόνια, δεν καπνίζετε. Ή όσοι καπνιστές θα καπνίζετε λίγο. Και στα μαγαζιά σας, όσοι επιτρέπετε το κάπνισμα, θα φέρνω το σκύλο μου εγώ και ακατουράει μέσα στα μαγαζιά σας. Γιατί από το κατούριμα δεν πέθανε κανείς. Θα την ταΐζω και κανένα λουκάνικο, αρχίζω να κάνει τσιρλιπιπί μέσα εκεί. Λέει, απαγορεύεται το σκυλάκι 2,5 κιλά, ενώ ο άλλος ο βρωμιάρης εκεί που τα χέρια του κυτρινίζει από το τσιγάρο επιτρέπεται. Όχι. Θα πάρω και εκείνο το γομάρι από την Αθήνα που είναι, ξέρεις, ένα γαϊδούρι που μπαίνει μέσα και δέρνει κόσμο, τον πάρω μαζί μου σύμμαχο. Να μάθετε παλιωτόμαρα. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Τυχαίνει να οδηγάω, έχω καιρό να σε ακούσω. Είσαι σαν τη Λάμψη, είτε τώρα είτε πριν 5 χρόνια, το ίδιο διασκεδαστής καλός. Εντάξει. Τον πρόεδρό μου, ναι. Τον πρόεδρό μου, λοιπόν, τον μεγαλομέτωχο, θα τον κρίνω αν γίνουν οι εκλογές, που θα τις πάρει τις εκλογές και μετά. Τότε θα τον κρίνω και θα έχω απαιτήσεις να πηγαίνει μέσα και να κάνει ό,τι μας κάνανε. Και ας τώρα τα. Να είχαμε να λέγαμε και από υψηλού εμείς. Ό,τι μας κάνανε θέλω να το κάνει επί 10. Αυτό είναι στη ζωή, ρε φίλε. Εύχομαι να πάρει παράρτημα και τον έναν και τον άλλον για να διασκεδάζω. Όσο αντέξει, θα είναι μια δεκαετία. Ό,τι έκανε και ο Γόκαλης δηλαδή. Να το γουστάρω να πάρω. Και δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Επίσης, και ένα πιθανό σενάριο να αγοράσει το Μετρόπολης, γιατί ακούγεται γι' αυτό, και να βάλει εκπομπή εσένα μαζί με τον Μίρτσο, να σας δίνει από 5-6 χιλιάρικα ο καθένας έχει την τιμή του. Και να κάνετε τις κολουτούντες της αρκούδας. Για να συνεχίσετε να είστε διασκεδαστές και να χαίρονται όλοι, όχι μόνο οι παουξίδες. Ας έβγαζα μαλλιά και θα κούρευα το Μίρτσο με τα λεφτά που είχα και θα περίμενα να με γλύφετε και από κοντό να με λέτε ψηλό. Και επειδή είναι πιθανό να γίνει, γι' αυτό αγαπώ και διασκεδάζω. Καλή χρονιά να έχετε. Όλα πιθανά σε αυτή τη ζωή είναι. Όλα πιθανά είναι, φίλε, και επειδή τα έχω δει όλα, γιατί ήρθε με σακάκι εντριμέ και τον κοροϊδεύαν όλοι, εύχομαι να γίνει αυτό πραγματικό το 2017. Κοίταξε, αυτά και να που είναι λες... ως ελεμεντές του χρόνου. Κοίτα, να το αυτά... βάζουμε και να γελάμε όλοι μαζί. Άκου να δεις, αυτά που λες είναι εφικτά να γίνουν, μπορούν να γίνουν. Ναι, το ξέρω, φίλε. Δεν είναι μύθευμα, επειδή θα ήθελα να γίνει και είναι κοντά. Δεν μου λες. Γι' αυτό ζω, πιο για πολλές, να σ' ακούω, παρακαλώ. Πιο πολλές πιθανότητες τι δίνεις, να πάρει το Μετρόπολης ή να πάρει πρωτάθλημα? Δίνω πιθανότητες να πάρει το Μετρόπολης και το πρωτάθλημα. Και να πάρει και το Μέγκα, έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Και από αυτές τις πιθανότητες που λες, ποια είναι μεγαλύτερη, να κάνω εγώ με το Μίλης εκπομπή παρέα? Επειδή είστε τα λιροπαγίδες, ναι. Αγκαζέ. Και θα έβαζα, γιατί είμαι κακός, το Πετρουλάκι να έχει τη θεματολογία, φίλε. Όχι, ρε φίλε, τέτοιο πράγμα. Και θα το ξύριζα το μουστάκι αυτόν. Αυτό θα ήθελα, φίλε. Εντάξει, καλή χρονιά να έχουμε. Να και να μην τρελαίνονται όλοι. Ας είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί θα ήμασταν πολύ μακριά, χειρότερα από τους άλλους δύο. Δεν μου λες, να μην τρελαίνεται ο κόσμος. Επειδή είσαι βρώμικο στο μυαλό και μ' αρέσει πάρα πολύ. Την σχέση των Παοξίδων με το Σαββίδι μπορείς να την κρίνεις σαν μια σχέση μιας νέας γυναίκας που μένει με το γέρο άντρα για τα λεφτά του? Η σχέση του Πάοκ με το Σαββίδι δεν έχουν καταλάβει. Όχι του Πάοκ, του φίλου του Πάοκ. Του φίλου του Πάοκ. Ναι, ναι. Των φίλων Παοξίδων με το Σαββίδι. Πώς την κρίνεις? Δεν έχει φανεί, γιατί είμαστε ξελιγωμένοι για τίτλο, φίλε. Μόλις πάρουμε και τον τίτλο, τότε θα τη δεις την πραγματική σχέση. Γιατί το όνομά του δεν το άκουσα να το λέτε τόσα χρόνια. Ναι, όταν θα πάρει τίτλο, γιατί ο Παοξής είναι ξελιγωμένος και δεν είναι τυφλός από μίσους και ζήλια και από θυμένα, γιατί έτσι μεγαλώσαμε εμείς, όλοι να μας δέρνουνε. Όταν θα πάρουμε 1-2 τίτλους στη σειρά, ό,τι έκανε και ο Ολυμπιακός, μετά ξέρεις θα γίνει γιατί λέω αυτό. Και η Ευρώπα. Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό? Επειδή τίτλους δεν πήρες. Το Ζαγοράκι τον έκανες λαϊκό ήρωα, τον Γκαρσία τον έκανες λαϊκό ήρωα και παραλίγο να κάνεις και τον Τζαβέλα. Λέω... Όλοι γίνανε λαϊκοί ήρωες με σκοπό και πόθο το πρωτάθλημα, φίλε. Επειδή δεν το πήραμε, γι' αυτό μετά πήραν τον Μπούλο όλοι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτός έχει τη δύναμη και εμείς καθόμαστε στα αυγά μας, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω και ας τι λέει ο καθένας και φοβόμαστε εμείς σηκωθεί και φύγει. Αυτό ακριβώς. Εύχομαι λοιπόν όταν θα πάρει τα ηνία, γιατί θα τα πάρει αργά ή γρήγορα, έτσι αποδεικνύεται. Να κάνει ό,τι μας κάνανε για να χαρούμε, να βγάλουμε το μίσος και τα αποθυμένα μας και μετά να σας έχουμε για να διασκεδάζουμε και να γίνετε οι πιο φανατικοί παοξίδες εσείς. Καλή χρονιά να έχεις. Καλό δρόμο να έχεις, αγόρι μου, να είσαι γερός. Λοιπόν,
Γιατρό Ηρακλειδέα, ρε, απίθανε. Κανάλι θα πάρει ο Ιβάν. Δεν θα χρειαστεί κανένα ομορφόπεδο για το πρωινάδικο. Γι' αυτό πήρε το Λάμπρου. Βρώμικο μυαλό και ο γιατρό. Πάμε στο μπορ τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Είχα κολλήσει πριν. Θέλω μια χάρη. Ναι. Μπορεί να μου βάλει ένα τραγούδι. Μετά όταν θα κλείσει. Ποιο τραγούδι θέλει, για να ακούσουμε τώρα εδώ. Ποιο. Τη καρδιά μου το γραμμένο, του Παντελίδη. Γιατί θέλω κάπου έτσι να το. Πού θες να το αφιερώσεις, ρε, πες μας, μισά μη μας τα λες. Πού, τι θες. Θέλω λίγο κάπου να το. Όχι κάπου, θα πεις. Θα το ακούσω όμως, τέλος πάντων. Ωραία, θα τα ακούσεις. Πού το στέλνεις, άσε τώρα, θα μας πεις πού το στέλνεις. Ναι, το στέλνουμε κάπου, τέλος πάντων. Όχι, θα πεις το όνομα. Πώς, δεν τρέπεσαι. Ελά. Το όνομα θα πεις. Κοίταξε να δεις λίγο τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα και τέτοια. Δεν πειράζει. Αλλά άμα μπορεί να το βάλεις. Πάλι τώρα εσύ, 3 λεπτά πριν τελειώσουμε, θα πάρουμε τον φίλο, θα πάρουμε κι άλλο ένα, θα κλείσουμε με Παντελίδη και μετά θα έρθει Κίρτσος Δήμου. Το Κανελάκης είναι στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Κάνει κάθαρτη με κάτι μάγουλα. Καλή χρονιά και πάλι. Να είσαι γερός. Πάμε στο τελευταίο για τη χρονιά, γιατί εγώ αύριο θα λείπω. Θα έρθει ο Κόκκινος. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Ραπ. Καλώς τώρα. Χρονιά πολλά, εύχομαι πάνω απ' όλα. Έτσι, μπράβο. Καλές επιτυχίες, λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Για να ακούσω εγώ τώρα. Γιατί τη γνώμη σου θέλω να πεις. Εσύ δεν ήθελες να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Δεν είναι επιτακτική ανάγκη το συμπολίτη μας να τον βοηθήσουμε. Και σε ανάλογη περίπτωση να βοηθήσουμε και τον Άρη. Ναι, αυτό που λέω, αυτό που ρωτάω εγώ είναι ότι ο Παοξής ίσως να ήταν πολύ αντιδραστικός αν κάτι ανάλογο κάνατε στον Άρη. Δηλαδή τον Ηρακλή βλέπω δεν τον αντιπαθείτε γενικά. Ο νοήμων φίλαθλος Παοξής και μετά ο παδός θα ήθελε το συμπολίτη πάσης ομάδας, οποιαδήποτε ομάδα, Άρη, Πάοκ, Ηρακλή, οτιδήποτε. Να τον βοηθήσεις. Είναι λογικό, είναι εύλογο και είναι κάτι δεν είναι. Βοηθάω κάποιον, άκου λίγο. Βοηθάω κάποιον, άκου τη δική μου φιλοσοφία για να δούμε αν συμπλέουν οι φιλοσοφίες μας. Βοηθάω κάποιον οικονομικά όταν είμαι πολύ καλά εγώ οικονομικά. Εντάξει. Αν έχω λεφτά να πάρω δύο πολύ καλά αυτοκίνητα, μπορώ να χαρίσω το κόρτομα σε ένα φτωχό. Δεν έχω όμως. Θέλω να πω λοιπόν, για να φτάσω να γίνω φιλέσφλαχνος και να πουλήσω χριστιανοσύνη και εγώ επειδή είμαι άνθρωπος με βρώμικο μυαλό στην μπάλα επάνω, φοβάμαι ότι ο Ιβάν Σαββίδης του αρέσει να διατηρεί αυτό το πρώτο στην πόλη, αλλά για να υπάρχουμε πρώτοι στην πόλη πρέπει να υπάρχουν και οι άλλοι έστω και ως άρρωστοι. Διότι αν βγάλουμε τον Άρη και τον Ηρακλή από την πόλη, μετά ο Παοξής θα θέλει πρώτο στη χώρα. Διαφωνώ. Νομίζω ότι όλη αυτή η κίνηση ήταν ανιδιοτελής εντελώς. Δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κινήσεις στη ζωή ανιδιοτελής. Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Ένα σαν αυτή που έκανε ο Ιβάν, που ντύθηκε και ο Βασίλης που λες και εσύ. Ντύθηκε. Είναι καλό, είναι θεμητό. Δηλαδή ο Ηρακλής έχει καταβάλει μεγάλο αγώνα, έχει παλέψει, έχει πέσει, έχει σηκωθεί, έχει ξαναπέσει, έχει ξανασηκωθεί. Και καλό είναι άμα μπορούμε εμείς Παοξίδες. Δηλαδή όταν λέμε εμείς Παοξίδες, εννοούμε το μεγαλομέτωχο που όπως λες και εσύ του περισσεύουν και δύο φράγκα να βοηθήσει. Γιατί να μην βοηθήσει. Αυτό θα το έλεγες. Ωραία. Αυτό θα το έλεγες. Η ερώτησή μου η επόμενη. Το κατάλαβα το που λες. Αυτό θα το έλεγες αν είχε πρόβλημα και ο Καρυπίδης. Μπράβο, ναι. Εντάξει. Για τον Πάκη, για τον Λόρι. Για τον Άρη. Βεβαίως δεν θα είχα πρόβλημα. Γιατί συμπολίτης είναι. Άσχετα ποια είναι τα μέσα του Άρη και τι επιδιώκει και το οτιδήποτε και τι κόντρα μπορεί να έχουμε. Ναι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη τι να μείνουμε μια ομάδα και τι θα γίνει. Πώς θα γίνει, βολές από παντού. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο εδώ πέρα, στα βόρεια, λίγο ενωμένοι. Κάτω δεν συγίνεται. Άλλου βερίσκει, τρελό, πανιόνιο. Φίλε μου, καλέ μου, θα σου εκμυστηρευτώ κάτι πριν φύγω για τις διακοπές, δύο μέρες που θα είμαι. Θα σου πω το ίδιο σκέφτηκα και εγώ για τα ραδιόφωνα. Και λέω, δεν πρέπει να είμαστε μόνοι, πρέπει να έχουμε και αντιπάλους. Και πρέπει να έχουμε τους αντιπάλους που μας βολεύει. Τώρα, ό,τι κατάλαβες. Λέω, μήπως σκέφτηκε ο Ιβάν. Μήπως ο Ιβάν σκέφτηκε το ίδιο πονηρά και πρόστιχο όπως εγώ. Δηλαδή βρώμικα στο μυαλό, ναι. Δεν το συμφέρει τον Ιβάν να είναι μόνο στην πόλη. Ναι, ούτε εμένα με συμφέρει τώρα το Μετρόπολη να είναι μόνο στην πόλη. Θέλω 3-4 ακόμα δυνατά, βέβαια. Άκουλε. Βέβαια, όλη την πόλη του συμφέρει. Έτσι, μπράβο. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα Ηρακλειδέων, Αριανών, Παοξίδων. Ναι. Δουλεύουν και τα μαγαζάκια, δουλεύουν όλοι. Όλα, πάσεις πίσω στους μαγαζάκια, έτσι ναι. Δεν είναι. Ναι, μικρά και μεγάλα. Άκουλε, σωστό. Αυτά ήθελα να πω για να άμα έχει κάποια άλλη γραμμή. Καλή χρονιά, έχουμε με υγεία. Θα πάρουμε άλλο έναν, προλαβαίνουμε άλλο έναν φίλο. Να είσαι γερός, καλή χρονιά να έχεις. Εύχομαι καλύτερο. Γεια σου, ουρά. Φιλιά. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα. Και να βάλουμε και τον Παντελίδη στο κλείσιμο, ναι. Καλησπέρα, εσύ φίλε, φυσάει έξω, είσαι, πού είσαι.
Ναι, Καλαμαριά είμαι και Λισομανάη εδώ πέρα. Λισομανάη στην Καλαμαριά. Λισομανάη στην Καλαμαριά, ναι, εδώ κάτω στο Σταύρο. Πυγμάχος είμαι. Όπα, ο, σκέτο πυγμάχος ή κιγμποξάτου. Ο σαραντάρης, ορίστε. Βαράς και με πόδι ή μόνο χέρι. Όχι, όχι μόνο χέρι. Έχει ένα δάσκαλο Καλαμαριώτη, ο δικός μου δάσκαλος που διδάσκει box και είναι φανταστικός. Έκανε και στην Καλαμαριά πυγμαχία αυτός. Έχω τον Ελευθεριάδη τώρα. Ας. Ναι. Εντάξει. Συμπολίτες και πράσινα άλογα. Εγώ θα τον έρθω μια κλωτσιά να διαλυθεί τον Ηρακλή, γιατί ξέρω από άτομο ο οποίος ήταν αθλητής στον Ηρακλή. Ναι. Με τον Ηρακλάκες. Πήγε σε κάποιο τμήμα του Ηρακλή. Μαζευτήκανε στην πρώτη συγκέντρωση έφοροι με φόροι τον Ατάλου και λένε το μόνο που θέλουμε είναι να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ. Και μετά λέει αν θέλετε πέστε. Ναι. Κομπλεξάρες. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, τους έδεξε μια 24 στο κεφάλι και φύγανε. Ναι. Αυτός είναι ο Ηρακλής. Ναι. Να διαλυθεί. Ναι. Δεν θέλω εγώ κανένα. Άρα είσαι θυμωμένος με τον κύριο Σαββίδη. Φυσικά. Και αυτό που λες ότι...